Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 13 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Στα 22 ανέρχονται μέχρι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Φιλιππιάδα μετά τις δειγματοληψίες που ακολούθησαν σε συνέχεια του πρώτου κρούσματος, το οποίο διαπιστώθηκε την Τρίτη. Ήδη μετά από συνεννόηση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη, η δομή έχει τεθεί σε αυστηρή καραντίνα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα. Πάντως, τα κρούσματα αυτά στη συγκεκριμένη δομή δεν αποτυπώνονται στις σημερινές ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ανακοίνωσε 6 κρούσματα στην Ήπειρο, εκ των οποίων τα 3 στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιαννίνων. Στα 22 ανέρχονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα θετικά κρούσματα κορονοϊού στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη στην Φιλιππιάδα, με την συγκεκριμένη δομή από χθες, όταν και εκδηλώθηκαν τα πρώτα κρούσματα και διαπιστώθηκε η συρροή που υπάρχει να έχει τεθεί σε καραντίνα μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου, οπότε και θα επανεξεταστεί η κατάσταση. Μέχρι χθες το βράδυ, και μετά τα πρώτα θετικά κρούσματα που διαπιστώθηκαν σε διαμένοντες στην συγκεκριμένη δομή, εκ των οποίων μάλιστα δύο νοσηλεύονται ήδη στις μονάδες αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου της Άρτας, ξεκίνησαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και βρέθηκαν τα πρώτα 18 κρούσματα. Σήμερα από το πρωί συνεχίζονται τα τεστ στους διαμένοντες στην συγκεκριμένη δομή, με αποτέλεσμα να βρεθούν και άλλα θετικά. Ο αριθμός των διαμενόντων δε σε αυτή ξεπερνά τους 600 πρόσφυγες και μετανάστες. Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από χθες στην περιοχή της Φιλιππιάδας λόγω της ηρωής των κρουσμάτων στο συγκεκριμένο κέντρο, αναφέρθηκε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο Δήμαρχος Ζηρού, Νίκος Καλατζής, μεταφέροντας και την έκδηλη ανησυχία που υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος πως με βάση και την εμπειρία που υπάρχει από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την πρώτη στιγμή από όλους τους συναρμόδιους φορείς, η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Κοιτάξτε, το βασικό ζητούμενο αυτό είναι που λέτε. Έχουμε περάσει και εδώ στην Φιλιππιάδα ιδιαίτερα αρκετά δύσκολες ημέρες με τα κρούσματα του κορονοϊού. Πέσαμε κάποιες περιόδους οι οποίες είχαν έξαρση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος το διαχειρίστηκε και λειτουργήσαν και οι δομές της δημόσιας υγείας έτσι όπως πρέπει και ξεπεράστηκε. Στο μέτρο, βέβαια, το ενδυνατουρίζω. Αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στο κέντρο φιλοξενίας, βέβαια, υπήρχε σαν ενδεχόμενο. Βέβαια, το περιμένουμε γιατί σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας λόγω των συνθηκών διαβίωσης είναι εύκολη και η διασπορά και η μεταδοτικότητα του ιού. Παρ' όλα αυτά, όμως, από χθες το απόγευμα που μόλις διαπιστώθηκε το πρώτο κρούσμα, εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα από την κοινή υπουργική απόφαση που ισχύουν για τις δομές αυτές. Έγινε ο αποκλεισμός, όπως συζήτησε και εγώ προσωπικά, ζητήσαμε να αποκλειστεί πλήρως η δομή, ώστε να είναι ελεγχόμενη η διασπορά, να μην υπάρξει μάλλον διασπορά, και να ελεγχθούν οι διαμένοντες και το προσωπικό που εργάζεται η δομή, γιατί είναι πάρα πολλοί που εργάζονται και από τη Φιλιππιάδα και από τη γύρω περιοχή, ώστε να γίνουν τα απαραίτητα τεστ, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση και η μεταδοτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπάρχει σίγουρα μια πολύ καλή συνεργασία και υπάρχει μια εμπειρία τη διαχείριση αυτών των κρίσεων και στην κοινωνία μας, αλλά και στα κέντρα διαμονής. Νομίζω ότι το κέντρο της Φιλιππιάδας, αυτό το στρατόπεδο Πετροπουλάκη, πρέπει να είναι από τα τελευταία που είχαν απομείνει χωρίς κρούσματα μέχρι σήμερα. Οπότε και οι δομές δημόσιας υγείας και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης συνεργάστηκαν ώστε να κτιρθούν αυτός ο αποκλεισμός για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και την διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων που διαμένουν εκεί. Έχετε μία εικόνα, έχετε μιλήσει σήμερα έτσι και με την διοίκηση του κέντρου για το αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία των ελέγχων στους διαμένοντες ακριβώς για να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος, κύριε Καλατζή? Υπάρχουν, ναι, γίνονται τεστ συνεχόμενα σε όλο τον πληθυσμό, βέβαια με την ιεράρχηση και την ιχνηλάτηση που κάνουν οι ίδιοι, έτσι. Mm-hmm. Και έρχονται πρώτα σε επαφή αυτοί που έχουν βγει θετικοί. Και νομίζω ότι αποτελέσματα έχει να τα ανακοινώσει η διοίκηση του κέντρου το απόγευμα και το βράδυ, ανάλογα. Σε ό,τι αφορά έτσι τους εργαζόμενους, επειδή αναφέρατε ότι είναι και άνθρωποι που κατάγονται και ζουν στην Φιλιππιάδα, ως προς αυτούς έχει συσταθεί ουσιαστικά να μπουν σε μια άτυπη καραντίνα, κύριε Καλατζή, έτσι ώστε να περιοριστεί όποιος κίνδυνος ενδεχομένως?
χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί κάναν τεστ όλοι οι εργαζόμενοι και βρέθηκαν όλοι αρνητικοί. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει καραντίνα για αυτούς. Άρα λοιπόν να εξακολουθείτε να είστε σε επιφυλακή ουσιαστικά στην περιοχή με την ευχή να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια, εντάξει. Υπάρχει ανησυχία, αλλά ξέρετε, αυτά δεν ελέγχονται πάντα. Οι φινελατήσεις πρέπει να γίνονται σωστά και να τηρούνται τα μέσα, τα μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή τα μέτρα που τηρούμε μέχρι σήμερα πρέπει να συνεχίσουμε να τα τηρούμε. Ανησυχία στην τοπική κοινωνία έχει υπάρξει, την έχετε εισπράξει αυτές τις τελευταίες ώρες, κύριε Καλατζή? Βεβαίως υπάρχει ανησυχία, αλίμονο. Κι εγώ ίδιος ανησυχώ πολύ. Εντάξει, νομίζω όμως ότι υπάρχει εμπειρία από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας και οι ίδιοι είναι αρκετά οργανωμένοι και ο ΕΟΔΗ και τα υπουργεία που σας προανέφερα πριν, τα αρμόδια υπουργεία. Στα 6 ανέρχονται τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στην Ήπειρο το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τα στοιχεία γεωγραφικής κατανομής που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα κρούσματα μοιράζονται στους νομούς Ιαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, με τους δύο τελευταίους να επιστρέφουν στο χάρτη της πανδημίας μετά από αρκετό καιρό. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, το τελευταίο 24ωρο, 3 νέα κρούσματα καταγράφησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιαννίνων, 2 στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας και 1 στην Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας. Στα στοιχεία του ΕΟΔΗ φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται κρούσματα που προέρχονται από τη δομή της Φιλιππιάδας, κάτι που θα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, σε επίπεδο χώρας, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 671 νέα κρούσματα, ενώ μειωμένος είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων αλλά και των θανάτων. Πιο συγκεκριμένα, 340 συμπολίτες μας παραμένουν διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ είχαμε 25 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο. Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει εξ αποστάσεως στα πανεπιστήμια, ενώ η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα για τον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΗ, το αερινό εξάμηνο. Στα μέτρα για την πανδημία που προτείνει το Βρετανικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Πρίτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα και κάνοντας γνωστό πως την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν rapid test στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και στους φοιτητές. Εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, ενώ δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του αερινού εξαμήνου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, εκτίμησε πάντως πως στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς θα απαιτηθεί πιθανότατα να υπάρξει αναπλήρωση διδακτικών ωρών και εργαστηρίων λόγω των προβλημάτων που επέφερε η πανδημία στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Η σύγκλιτος το επόμενο διάστημα θα λάβει σχετικές αποφάσεις προκειμένου να μην καθυστερήσουν οι σπουδές των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, παρόλο που δεν γίνονται διαζώσεις στα θεωρητικά μαθήματα, παραμένει σε λειτουργία με μεγάλο αριθμό ατόμων να συνεχίζουν εργαστηριακές, διοικητικές και ερευνητικές λειτουργίες, ενώ και ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών παρέμεινε στην πόλη και το διάστημα των γιορτών, όπως ανέφερε ο Πρίτανης. Για το λόγο αυτό, οι Βρετανικές αρχές ζητούν τακτικό έλεγχο με rapid test σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί η διενέργεια ενός πρώτου κύκλου στις 20 Ιανουαρίου. Η εξεταστική θα γίνει εξ αποστάσεως, όπως είχε γίνει το Σεπτέμβριο και τον Ιούλιο. Όσον αφορά το επόμενο εξάμηνο, περιμένουμε μία κία η οποία δεν έχει εκδοθεί, αλλά σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση στο site του Υπουργείου, το οποίο μιλάει ότι αφήνει στα ιδρύματα και με βάση τους ειδικούς, εννοεί τους λοιμοξιολόγους στους οποίους συμβουλεύεται η κυβέρνηση, θα δοθούν οδηγίες. Το πιο πιθανό είναι, μετά από συζήτηση και ενημέρωση που έχω από τη Σύνοδο Πριτάνων, είναι ότι θα πάμε με μια διαδικασία όπου για τα τελευταία έτη θα επιτραπούν η εργαστηριακή εκπαίδευση με φυσική παρουσία των φοιτητών και των νέων ερευνητών. Τα μαθήματα θα συνεχίζουν να γίνονται θεωρητικά εξ αποστάσεως. Ελπίζουμε ότι και η εκτίμησή μας είναι ότι αν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν περίπου μέχρι το Πάσχα. Το Πάσχα είναι κοντά στην Πρωτομαγιά, νομίζω ταυτίζεται με την Πρωτομαγιά. Εκεί λοιπόν στο τέλος Απριλίου θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και ότι από το Μάιο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια πιο κανονική λειτουργία. Εννοείται βέβαια με τα μέτρα προφύλαξης. Τώρα, επειδή θα είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τότε, είναι άλλοι 5 μήνες, θεωρώ και έχουμε πάρει μια απόφαση στο Βρετανικό ότι κάθε μήνα ζητάμε τη συνεργασία του ΕΟΒΗ να ελέγχουμε με rapid test όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Μπορεί τα μαθήματα με τα θεωρητικά μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως, αλλά το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Και θα ήθελα να μεταφέρω λίγο και στην κοινωνία ότι η διοίκηση είναι όλοι εδώ, οι καθηγητές είναι εδώ, οι ερευνητικές ομάδες δουλεύουν στα εργαστήρια, οι ερευνητές κυρίως μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και συμβασιούχοι που τρέχουν ερευνητικά προγράμματα είναι εδώ και δουλεύουν, η έρευνα προχωράει. Και είναι και ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών οι οποίοι έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην πόλη των Ιωαννίνων. Δεν είναι τυχαίο ότι τις ημέρες των διακοπών, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αρκετοί φοιτητές παρέμειναν στα Γιάννενα, απέφυγαν να πάνε στις οικογένειές τους. Άλλωστε αυτό ισχύει κυρίως για τους τελειόφοιτους του 6ου έτους της ιατρικής οι οποίοι ήταν στις κλινικές. Άρα ζητάμε, επειδή το Πανεπιστήμιο λειτουργεί, ζητάμε να έχουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, 20 του μηνός, θα έχουμε έναν έλεγχο από το συνεργείο το τοπικό του ΕΟΔΗ για όλη την Πανεπιστημιούπολη. Ήδη καταρτίζεται ένας κατάλογος. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι πιο σημαντικό, είναι για τους εμβολιασμούς. Ζητάμε, όπως και τα άλλα πανεπιστήμια, για τις ιατρικές σχολές να εμβολιαστούν οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στις κλινικές, διότι εκτίθενται ακριβώς τον ίδιο κίνδυνο μαζί με τους ανθρώπους, συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν στις κλινικές. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα οι φοιτητές του 6ου έτους. Και επιπλέον, ουσιαστικά μετά από μια συζήτηση δικιά μας πρωτοβουλία προς τη Σύνοδο Βρετάνων στα άλλα πανεπιστήμια, να εξετάσουμε τον τρόπο εμβολιασμού των καθηγητών μεγάλης ηλικίας, διότι εκτιμούμε ότι κάποια εργαστήρια θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα, άρα θα πρέπει να εμβολιαστούν για να μπορέσουν να μπαίνουν σε κανονικότητα και τα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο μπορεί να ολοκληρώνει το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων εξ αποστάσεως. Βέβαια αυτό υπολείπεται από τη φυσική παρουσία των φοιτητών και η εκπαίδευση δεν είναι η καλύτερη. Μπορεί να ολοκληρώσει τις εξετάσεις με το σύστημα εξ αποστάσεως, χρησιμοποιούμε κυρίως το MS Teams σύστημα. Αλλά έχουν μείνει εκκρεμότητες από το προηγούμενο εξάμεινο, αυτό το οποίο τελειώνει τώρα. Θα δημιουργηθούν εκκρεμότητες και από τώρα Πάσχα για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις κλινικές. Άρα θεωρώ ότι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και βέβαια στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητο το Υπουργείο στην σημερινή του ανακοίνωση λέει να επιληφθούν τα πανεπιστήμια. Άρα η σύγκλιτος θα καθορίσει πώς θα αναπληρωθούν τα εργαστηριακά μαθήματα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και ενδεχόμενα και μέρος του Αυγούστου θα πρέπει να αναπληρώσουμε αυτό το μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να μην καθυστερήσουν οι σπουδές των φοιτητών. Μάλιστα. Σίγουρα μια δύσκολη διαδικασία. Υπάρχει βέβαια η εμπειρία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, κύριε Αλμπάνη. Ωστόσο, έστω και τώρα ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα, γιατί παρέμεινε θολό το τοπίο το τι θα γίνει. Ναι. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί στη χώρα και για την οικονομία αλλά και για τα πανεπιστήμια, για όλη την κοινωνία. Έτσι είναι το πιο σημαντικό, ώστε κάποιες δραστηριότητες κοινωνικές και λειτουργικές και εργασιακές να μπορέσουν να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι τότε βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τα ιδιαίτερα μέτρα. Και ενώ για τα πανεπιστήμια ξεκαθάρισε έτσι το θολό τοπίο που υπήρχε για το τι, πώς θα προχωρήσουν από εδώ και πέρα με την διαδικασία της εκπαίδευσης, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήδη έχει ξεκινήσει την διαζώση στη διδασκαλία, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα το τι μέλη γενέστε. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε ούτε αυτή την εβδομάδα αποφάσεις για την επιστροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία και στις αίθουσες, στις σχολικές. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, τον κύριο Στέφανο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς και στους τηλεθεατές του TV1. Και σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε κάποια ζητήματα τα οποία άπτονται της εκπαίδευσης και είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Ιδιαίτερα λοιπόν αυτή την περίοδο που διανύουμε. Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει την τηλεκπαίδευση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από την τηλεκπαίδευση. Το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό που ανακοίνωσε και η Υπουργός ΣΥΔΑ από το Δεκέμβρη,
ότι πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να προχωρήσουν στην αξιολόγηση, την γραπτή αξιολόγηση των μαθητών. Και αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Εμείς είχαμε την ευκαιρία λοιπόν, το είχαμε συζητήσει και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και προχθές Δευτέρα που είχαμε ΔΣ ως ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Και ομόφωνα λοιπόν καταλήξαμε και λέμε και θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία πραγματικά έτσι μας προσβάλλει όλους. Και αυτό γιατί πέρα το ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, πέρα το ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο που θα έπρεπε να έχουν, πέρα το ότι υπάρχουν και άλλα τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή, υπάρχει το άγχος και όλα αυτά, καλούμαστε λοιπόν να αξιολογήσουμε τους μαθητές μας μέσω των υπολογιστών. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Δηλαδή, στα μαθηματικά, όπου πρέπει να γράψουν ρίζες, πρέπει να γράψουν τετράγωνα, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Πώς θα τα γράψουν τα παιδιά, τα βγάζουν φωτογραφία και τα στέλνουν στο Viber. Θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος, αλλά δυστυχώς δεν προβλέπεται. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι τεράστια προβλήματα. Και σίγουρα λοιπόν δεν έχουμε φτάσει και στο επίπεδο εκείνο να μπορούμε να λέμε ότι πραγματικά η ύλη προχωράει καλά. Δηλαδή, αυτό που εγώ εισπράττω και ο ίδιος προσωπικά από την εμπειρία μου, από την εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα την τηλεκπαίδευση, αλλά και γενικότερα από συναδέλφους είναι, αν για παράδειγμα μέσα στην τάξη κάναμε το μάθημα και περνούσαμε, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τρεις σελίδες, λέω ενδεικτικά ένα αριθμό, αυτή τη στιγμή λοιπόν με τηλεκπαίδευση, με το ζόρι μεταβίας κάνουμε μια σελίδα. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί μαθητές την ώρα της τηλεκπαίδευσης είναι εκτός. Εγώ σήμερα για παράδειγμα ως εκπαιδευτικός δεν είχα το μικρόφωνο, έπρεπε να κάνω το μάθημα μέσω του κινητού. Οπότε λοιπόν αυτά τα προβλήματα υπάρχουν καθημερινά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν είναι τεράστια προβλήματα. Τώρα, αυτό, ναι, για πείτε μου. Αυτό που ανακοίνωσε πάλι ο Υπουργός ότι θα ανοίξει τρίτη λυκείου, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ένας καθηγητής ο οποίος διδάσκει και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δεν θα μπορεί τουλάχιστον, δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μάθημα στην τρίτη λυκείου, να φεύγει μετά να πηγαίνει στο σπίτι και να μπορεί να κάνει μάθημα στη δευτέρα λυκείου, στην πρώτη ή ενδεχομένως και στο γυμνάσιο. Εγώ, για παράδειγμα, ένας από αυτούς, ο οποίος έχει ένα τμήμα στην πρώτη λυκείου, θα μπορούσε να έχω και στην τρίτη, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε λοιπόν αυτό το πράγμα πρακτικά δεν γίνεται. Τώρα, πώς το σκέφτεται το Υπουργείο, δεν ξέρω. Βέβαια, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με την εκπαίδευση. Ο μάχημος καθηγητής είναι εδώ, δίνει ό,τι είναι δυνατό να μπορέσει να δώσει, να μπορέσει τουλάχιστον να κρατήσει την εκπαίδευση ζωντανή και θα συνεχίσουμε αυτόν τον ρυθμό. Κύριε Μιχάλη, σίγουρα τα προβλήματα είναι αρκετά. Τα παιδιά έχουν χάσει αυτή την επαφή, την διαζώσιμη επαφή με τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα συνεχίζεται να υπάρχει μια επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε καμία περίπτωση έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αντικαθιστά η τηλεεκπαίδευση, την διαζώσιμη εκπαίδευση. Αναφερθήκατε κι εσείς στα προβλήματα που υπάρχουν πρακτικά. Με το πώς προχωράει η ύλη που έχει μείνει πίσω και που δεν ξέρουμε ακόμη το τι θα γίνει και στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, αν θα πάμε σε διαδικασία προαγωγή. Εξετάσεων, με τι ύλη θα πάνε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, όλα αυτά αυτή τη στιγμή παραμένουν στον αέρα. Ακριβώς. Πόσο δε μάλλον αυτό που αναφέρατε για την αξιολόγηση, που άλλα νομίζω είχαν υποθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν τις γιορτές, και άλλα λέγονται αυτή τη στιγμή, άλλα αποφασίζονται. Εγώ σας λέω ένα πράγμα. Αν ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα, στη Δευτεροβάθμια, εμείς θα κληθούμε ως εκπαιδευτικοί να κάνουμε μια τεράστια επανάληψη. Γιατί απλούστε δεν θέλουμε κανένας μαθητής να έχει ελλείψει. Γιατί, όπως σας είπα, με τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε καμία περίπτωση λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Βέβαια, είναι μια λύση ανάγκης. Δεν λέω. Αλλά δεν είναι όμως η λύση. Με αποτέλεσμα λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να φτάσω. Δηλαδή, αν έχω φτάσει ας πούμε στη σελίδα 100, να πω ότι έχω φτάσει στη σελίδα 100. Πρέπει να κάνω την επανάληψη, να ξεκινήσω πάλι από εκεί που ξεκίνησα. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα παιδιά έχουν κενάκια από την περσινή χρονιά. Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για τον κορονοϊό στην Κίνα. Ξαφνικά μας ήρθε στην πόρτα μας έξω και 11 Μάρτη κλείσαν τα σχολεία. Οπότε, από τις 11 μέχρι το Μάιο, που ξανανοίξανε πάλι τα σχολεία και έγινε κάποιο μάθημα, και έγινε και καλό μάθημα, μπορώ να πω, γιατί τότε, αν θυμόστε καλά, είχε γίνει μάθημα εκπεριτροπής. Οπότε, λοιπόν, ερχόταν οι μισοί μαθητές, το οποίο ζητάμε και τώρα εμείς αν ανοίξουν τα σχολεία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να το κάνει, μάλλον θέλει να το κάνει το Υπουργείο, εφικτό είναι. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που είπατε και εσείς ισχύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια προβλήματα και κανείς δεν ξέρει πώς θα τα λύσουμε. Θα δούμε κιόλας και την εμπειρία η οποία θα αποκομιθεί αυτή την εποχή και από τα δημοτικά και από τα νηπιαγωγεία. Και να δούμε λοιπόν και να περιμένουμε τι απόφαση θα πάρει το Υπουργείο. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, το μόνο θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι εμείς οι καθηγητές κατά προτεραιότητα κλεινόμαστε. Λοιπόν, έχουμε κληθεί ήδη να κάνουμε όποιο θέλει βέβαια το τεστ. Εγώ προσωπικά θα το κάνω βέβαια όταν έρθει η σειρά μου. Αλλά νομίζω ότι είναι τουλάχιστον θετικό. Γιατί εμείς το είχαμε ζητήσει ευθύς εξ αρχής αυτό το πράγμα, όταν ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του σχολείου, ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει στη διάθεση των καθηγητών τουλάχιστον η υγιεινή πάνω απ' όλα, και όταν έρθει η ώρα να κάνουμε το εμβόλιο, εκτός από το τεστ.
Πάντως, πολλοί είναι οι γονείς, κύριε Μιχάλη, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και από εσάς τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι και από εσάς η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε. Σίγουρα από τα παιδιά που έχουν μείνει μέχρι τώρα, συζητούσαμε, προσπαθούσαμε να απομακρύνουμε τα παιδιά από τους υπολογιστές, να μην παίζουν πολλές ώρες μπροστά σε ένα υπολογιστή. Σήμερα τα παιδιά είναι αναγκασμένα να βρίσκονται εξ ανάγκης πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή για να κάνουν το ωράριο της διδασκαλίας τους όπως προβλέπετε, 6 ώρα, 7 ώρα, έστω και με αυτά τα ενδιάμεσα διαλύματα, έστω και αν είναι μειωμένο. Μειωμένη κάθε ώρα διδασκαλίας, κύριε Μιχάλη, θα πρέπει μετά να κάνουν και τα άλλα μαθήματα, αγγλικά, τις ξένες γλώσσες μπροστά σε έναν υπολογιστή και σίγουρα θα χρειαστούν και λίγο χρόνο να ξεφύγουν, έτσι, γιατί είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι ουσιαστικά. Εγώ αυτό που εισπράττω από τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά κουραστήκαν. Τα παιδιά θέλουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Δηλαδή, το συζητάω καθημερινά και με τα παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν στο σχολείο γιατί βαρεθήκαν. Δηλαδή, είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Πέρα για πέρα ισχύει, είναι πάρα πολύ κουραστική διαδικασία. 7 ώρες λοιπόν στο σχολείο μπροστά σε μία οθόνη ή 6 και το απόγευμα άλλες 1-2 ώρες. Επίσης μιλάμε τώρα 8-9 ώρες μπροστά στην οθόνη. Είναι πάρα πολύ κουραστική. Και πάνω απ' όλα μία οθόνη η οποία είναι σβηστή, δηλαδή δεν βλέπεις και πρόσωπα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις μόνο μία οθόνη. Τα περισσότερα παιδιά, επειδή υπάρχουν και 2 και 3 αδέρφια τα οποία παράλληλα μπαίνουν στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή να κάνουν τηλεκπαίδευση, πολλά παιδιά δουλεύουν και 6 ώρες σε ένα κινητό μπροστά. Αυτό είναι ακόμα πιο κουραστικό. Δηλαδή έχουν μια πολύ μικρή οθόνη. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο θα λυθούν, αλλά τουλάχιστον ας ελπίσουμε ότι και με το εμβόλιο θα δοθεί μια γρηγορότερη λύση να μπορέσουν τουλάχιστον τα παιδιά να ξεκινήσουν τη διαζώση της εκπαίδευση, η οποία είναι η μόνη εκπαίδευση η οποία μπορεί πραγματικά να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλει όλος ο κόσμος, και οι γονείς και τα παιδιά και εμείς οι καθηγητές. Σίγουρα τα βλέμματα σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κύριε Μιχάλη, τα βλέμματα είναι στραμμένα στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αυτά που φέτος θα δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις ήδη έχουν, είναι φορτισμένα ψυχολογικά, ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη διαδικασία φέτος. Μπορεί να ανακοινώθηκε μία μείωση της ύλης, αλλά όπως και να έχει, αυτή η διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης δημιουργεί μία, αν θέλετε, αβεβαιότητα, μία ανησυχία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή είπατε κι εσείς ότι είναι πρακτικά αδύνατο το να επιστρέψουν μέσα στις αίθουσες μόνο οι μαθητές της τρίτης λυκείου, θα μπορούσε να είχε γίνει αν είχατε πετύχει ένα από τα βασικά σας αιτήματα, την αύξηση του αριθμού των καθηγητών μέσα στις σχολικές μονάδες, κύριε Μιχάλη. Και την μείωση βέβαια των μαθητών μέσα στην τάξη, δηλαδή αυτό πάει παράλληλα. Μόνο τότε θα μπορούσε να γίνει, ναι, αλλά ευθύς εξ αρχής όμως στο Υπουργείο δεν φάνηκε να έχει τέτοια διάθεση. Με αποτέλεσμα λοιπόν, εφόσον λοιπόν ο αριθμός κυρίως της πόλης είναι πάρα πολύ μεγάλος, μιλάμε τώρα για 25 τμήματα, καταλήξαμε τέλος πάντων να κάνουμε εν τέλει την εκπαίδευση μέσω των υπολογιστών. Εκείνο όμως το βασικότερο που θέλω εγώ να θίξω είναι ότι δεν είναι μόνο η τρίτη λυκείου αυτό καθ' αυτό ως τρίτη λυκείου, αλλά είναι και ο νέος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, είχαμε και τις ανακοινώσεις σήμερα, ακριβώς, κύριε Μιχάλη. Ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Πέρυσι, λοιπόν, με τον προηγούμενο υπουργό, είχαμε ανακοινώσει πάλι για την τρίτη λυκείου. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι έχουν πάθει. Κάθε υπουργός παιδείας, όπως είναι, λαμβάνει, το πρώτο μέλημά του είναι να αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένας τρόπος παραδοσιακός, αδιάβλητος, κανείς δεν τον αμφισβήτησε ποτέ, και το μόνο σύστημα το οποίο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, λειτουργήσε στην Ελλάδα. Είναι εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν το αμφισβήτησε κανείς. Είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα και αντικειμενικότατα. Κάθε χρόνο λοιπόν ακούμε από κάθε υπουργό που αναλαμβάνει την αλλαγή ή τον τρόπο πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, φέτος είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μιλάμε τώρα για την εκπαίδευση. Οι μαθητές ακόμα μέσα στο Γενάρη, τώρα, εν μέσω λοιπόν όλη τη πανδημία και τη σχολική χρονιά, ανακοινώνεται λοιπόν ο τρόπο εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 2 μηχανογραφικά, με πάρα πολλά πράγματα λοιπόν καινούργια. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα για φέτος είναι απαράδεκτο. Αλλά όταν θέλω να κάνω μια μεταρρύθμιση και θέλω πραγματικά να κάνω κάτι σοβαρό το οποίο θα έχει διάρκεια στον χρόνο, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την παιδεία και ο μάχημος καθηγητής. Και αν θέλετε, και ο Σύλλογος Γονέων και Δημών και εκπρόσωποι των μαθητών ακόμα. Λοιπόν, να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σύστημα αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, για να μπορούμε λοιπόν να μην το αφισβητούμε, αλλά να έχει μια ισχύ 15ετία. Εγώ θα βάλω και τα πολιτικά κόμματα μέσα σε αυτό, σε όλους αυτούς, κύριε Μιχάλη. Βεβαίως, γιατί πέρα από το γεγονός, βλέπουμε σίγουρα από αλλαγή από κυβέρνηση σε κυβέρνηση
ο κάθε Υπουργός Παιδείας να θέλει να αλλάξει. Βέβαια, το βλέπουμε ακόμη και μέσα στις ίδιες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, και μέσα μετά από ένα ανασχηματισμό, αν έχουμε αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ακόμη και μέσα στην ίδια κυβέρνηση μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις από τους υπουργούς για το πώς θα πορευτούμε σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς έτσι είναι. Και εγώ πιστεύω ότι και η εποχή αυτών που επικαλούνταν τουλάχιστον παλιότερα οι συνδικαλιστές, ότι εκκληθήκαμε λοιπόν σε ένα προσχηματισμένο διάλογο κτλ., έχουν περάσει αυτές τις εποχές. Εμείς πραγματικά, εγώ αυτό που εισπράττω και από τους συναδέλφους και τη νέα γενιά των εκπαιδευτικών, γιατί εγώ δεν ανήκω στη νέα, είμαι στην παλιότερη γενιά, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν. Είναι νέα παιδιά, έχουν νέα κατάρτιση, έχουν διαφορετικές αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι ζούμε την εποχή την ηλεκτρονική πια. Οπότε λοιπόν από εδώ και πέρα, όποιος δεν ξέρει υπολογιστή θα είναι αγράμματος και όποιος δεν ξέρει αγγλικά θα είναι επίσης αγράμματος. Γιατί είναι απαραίτητα εφόδια τα οποία θα χρειαστούμε όλοι. Γιατί το ένα δεν είναι μαζί με το άλλο. Τα αγγλικά, γιατί πρέπει να έχουμε την πρόσβαση και τη γνώση για να μπορούμε να λειτουργήσουμε, και τη γνώση του υπολογιστή για να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να ζήσουμε. Οπότε λοιπόν αλλάζουν άρδινα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι όταν θέλω να κάνω μια μεταρρύθμιση, πέρα το ότι εγώ βέβαια έχω την άποψη ότι ξεκινά από το νηπιαγωγείο προς τα πάνω, αλλά εάν θες να κάνεις και μια μεταρρύθμιση στο Λύκειο, ότι ξεκινάς από την πρώτη Λυκείου και λες την τριετία λοιπόν οι εξετάσεις εισαγωγικές θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν παίρνεις την απόψη το Γενάρη και λες τον Μάιο, τον Ιούνιο που θα γίνουν πανελλήνιες εξετάσεις θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Για τα παιδιά είναι πάρα πολύ κουραστικό, δεν ξέρουν πώς να προετοιμαστούν, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο άγχος, αλλά ακόμα και οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τρίτη Λυκείου είναι αναγκασμένοι τουλάχιστον να προετοιμαστούν και χωρίς να ξέρουν καν με ποιον τρόπο θα δώσουν εξετάσεις. Τώρα δηλαδή μάθαμε ότι θα υπάρχουν βιομηχανογραφικά. Η ύλη θα περικοπεί. Εντάξει, καλό είναι αυτό εν μέρη. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να γίνουν φέτος. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να περάσει η πανδημία, να είμαστε λοιπόν, να πατάμε γερά στα πόδια μας και του χρόνου μετά, με όλη την άνεσή μας, να μπορέσουμε, τουλάχιστον συζητώντας, όπως σας είπα και προηγουμένως με όλους τους φορείς, να κάνουμε μια μεταρρύθμιση για αυτό την περιβόητη τρίτη ηλικία. Την οποία πραγματικά κάθε υπουργός παιδείας την έχει, δεν ξέρω, την έχει άχτη, την αγαπάει τόσο πολύ. Ενδεχομένως είναι οι μελλοντικοί τους ψηφοφόροι και προσπαθούν να φτιάξουν προϋποθέσεις λοιπόν να κερδίσουν και 500 ψήφους παραπάνω. Δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η τρίτη ηλικία έχει πρόβλημα. Θα τοποθετηθεί το ΣΕΛΜΕ σε αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Μιχάλη? Θα προτίθεστε έτσι ως ΕΛΜΕ Ιωαννίνων να το μελετήσετε διεξοδικά όλες αυτές τις αλλαγές και να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση πέρα από την ΟΛΜΕ που σίγουρα θα τοποθετηθεί, φαντάζομαι, το πρόβλημα. Εμείς εντάξει, σίγουρα θα πάρουμε. Εντάξει, θα περιμένουμε και την Ομοσπονδία, το κεντρικό όργανο, να πάρει και αυτό την απόφασή του. Και εμείς σίγουρα το συζητήσαμε προχθές και είπαμε ότι στην παρούσα φάση σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο δεν μας ακούει, όχι μόνο εμάς σαν ΕΛΜΕ, αλλά και γενικότερα τον εκπαιδευτικό κόσμο. Με αποτέλεσμα λοιπόν αυτό που σας είπα και προηγουμένως, να υπάρχει τεράστιο άγχος και στους μαθητές και στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, για το τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει λοιπόν αυτό. Γιατί αλλάζουν τελείως, όπως σας είπα, οι εξετάσεις. Θα υπάρχει ένα πλαφόν το οποίο θα θέτει κάθε σχολή. Θα υπάρχουν δύο μηχανογραφικά, ένα στην αρχή και ένα στο δεύτερο, αν υπάρχουν και νέες θέσεις σε κάποιες σχολές. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί κάποιος να πηγαίνει και στα ΙΕΚ ακόμα. Δηλαδή, περνάει λοιπόν μέσω των Πανελληνίων και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οπότε μια σειρά πραγμάτων που αλλάζουν. Είναι βέβαια και το νομοσχέδιο το οποίο έχει ανατρέψει και τη μέχρι τώρα κατάσταση στα ΕΠΑΛ, όπως γνωρίζετε. Αυτό το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι όταν έχουμε έναν υπουργό ή μια υπουργό, ο οποίος κάθε τρίτη μέρα βγαίνει στα κανάλια και ανακοινώνει κάτι καινούριο, πραγματικά σας λέω. Δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι μας ραγίζει την καρδιά, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας περιμένει την επόμενη εβδομάδα. Με αυτό που αναφέρατε, κύριε Μιχάλη, να υποθέσω ότι ήταν έκπληξη για εσάς μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό ότι η κυρία Κεραμέως διατήρησε τη θέση της παρά τις τόσες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας? Κοιτάξτε, το μήνυμα που εγώ εκλαμβάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή χαίρει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, άρα λοιπόν προχωράει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι γενικότερο, δηλαδή δεν είναι μόνο του Υπουργείου, αλλά είναι γενικότερο της κυβέρνησης η τάση αυτή να προχωρήσει σε αυτά. Βέβαια δεν ξέρω τώρα κατά πόσον ο Πρωθυπουργός έχει διαβάσει όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην παιδεία, αν έχει χρόνο να το κάνει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι αν τα διάβαζε, κάποια πράγματα τουλάχιστον θα του φαινόταν για αυτόν τον παράξενο. Έτσι νομίζω. Γιατί για κάθε πολίτη αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας, να βγάζει ένα νομοσχέδιο για την τρίτη Λυκείου και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που είναι το μέλλον κάθε ανθρώπου, κάθε μαθητή και το στόχος, νομίζω είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο και δεν μας θυμάει σαν χώρα. Κύριε Μιχάλη, επειδή οι φετινές εξετάσεις θα διεξαχθούν με την Τράπεζα Θεμάτων, αρκετοί είναι αυτοί που λένε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας, ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί η ηγεσία του Υπουργείου και να μην πάμε τελικά φέτος στις πανελλαδικές με την Τράπεζα Θεμάτων. Ποια είναι η δική σας θέση?
Κοιτάξτε, η δικιά μας θέση είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που εγώ καταλαβαίνω και εμείς γενικά το συζητήσαμε και προχθές στο ΔΣ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί όταν υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων, όπου λοιπόν καλούνται οι μαθητές να εξεταστούν σε αυτό και οι εξετάσεις θα γίνονται μέσα στα σχολεία, στα σχολικά, ενδεχομένως λοιπόν πολύ εύκολα και όπως καταλαβαίνει κανείς, θα μπορέσει τουλάχιστον αυτό πρόβλημα να ενισχύσει την ιδιωτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει και μια μεγάλη φυγή μαθητών μας προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως να είναι και αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, δεν ξέρουμε. Εντάξει, σίγουρα τρέφει μια ιδιαίτερη συμπάθεια για την ιδιωτική εκπαίδευση. Εμείς όμως είμαστε εκείνοι οι οποίοι στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση. Θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό που λέμε δωρεάν δημόσιο σχολείο. Επειδή αναφερθήκατε στο θέμα έτσι, των rapid test και του ελέγχου των τεστ που κάνουν, ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα, καλείστε να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Θεωρείτε ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών θα έπρεπε να είναι και από τους κλάδους που θα πρέπει να έχει και μια προτεραιότητα, κυρίως οι πιο μεγάλοι συναδελφοί σας σε ηλικία που είναι και λίγο πριν τη συνταξιοδότηση στο θέμα του εμβολιασμού? Κοιτάξτε, αυτό είναι σίγουρο, ήταν και πάγιο αίτημα αυτό δικό μας. Ευτυχώς λοιπόν το Υπουργείο το κατάλαβε και μας ενέταξε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Οπότε λοιπόν έχω έναν συνάδελφο ο οποίος έκανε την αίτηση του χτες και αύριο θα πάει να κάνει το rapid test. Οπότε δείχνει ότι τουλάχιστον το σύστημα αυτό μέχρι στιγμής λειτουργεί. Το rapid test είναι ένα τεστ, δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή μπορεί σήμερα να είμαι εντάξει, αύριο να έχω προσβληθεί. Έτσι. Δεν λέει τίποτα. Ο εμβολιασμός, κατά με, τουλάχιστον όπως λένε και οι ειδικοί, είναι η λύση. Και να αναμένουμε λοιπόν πότε θα έρθει η σειρά μας. Τουλάχιστον θεωρώ ότι θα είμαστε από τους πρώτους. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Για να μπορέσουμε να πάρουμε σειρά, να κάνουμε τους εμβολιασμούς και να προχωρήσουμε τουλάχιστον στη διαζώση εκπαίδευση. Θα δούμε αυτό, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες. Νομίζω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό κάτι κάναμε. Δηλαδή, τουλάχιστον πιέσαμε αρκετά. Πετύχατε και κάτι. Στα τόσα που φωνάζετε, κύριε Μιχάλη, κάτι πετύχατε τουλάχιστον. Ακριβώς. Καλό είναι. Οπότε λοιπόν εσείς συνεχίζετε με τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης, περιμένοντας τις εισηγήσεις των επιστημόνων και τις τελικές αποφάσεις από πλευράς του Υπουργείου. Λοιπόν, εγώ να πω καλύτερα και πριν πω καλύτερα να πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο σε όλους τους εκπαιδευτικούς εδώ στα Γιάννη, οι οποίοι πραγματικά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Και πραγματικά, σας λέω, με παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο πολλοί συνάδελφοι τι θα κάνουμε με την αξιολόγηση των μαθητών, πώς θα βάλουμε τα τεστ. Γιατί σας λέω πρακτικά, εγώ βάζω ένα τεστ σε ένα παιδί. Ο μαθητής αυτός λοιπόν, στα γερμανικά που διδάσκω, μπορεί να βγάλει το Google, το Translator, να το κάνει μετάφραση και να το στείλει έτοιμο. Έτσι. Δεν είναι αντικειμενικό. Οπότε, λοιπόν, δεν υπάρχει διαφάνεια. Ακριβώς δεν υπάρχει διαφάνεια. Και αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι οι συνάδελφοι. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Θα πορευτούμε με αυτό. Εμείς βγάλαμε και μια απόφαση και είπαμε τουλάχιστον ότι γιατί μας καλύπτει και ο νόμος, γιατί ο νόμος δεν προβλέπει υποχρεωτική λοιπόν, αξιολόγηση γραπτή. Υπάρχουν παραγράφοι στον νόμο αυτό που προβλέπουν ότι όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες κλπ. Ή καταστάσεις, μπορεί λοιπόν ο βαθμός από το δεύτερο τετράμινο να αναπροσαρμοστεί και να δημιουργήσει και βαθμολογία το πρώτο τετράμινο. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό. Έχουμε στείλει και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις αυτές στα σχολεία. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να καλύψουμε τους συναδέλφους αυτούς οι οποίοι έχουν το άγχος με τις γραπτές εξετάσεις και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Η πλειοψηφία είναι αυτή που προβληματίζονται, κύριε Μιχάλη, αυτή τη στιγμή? Όλοι, όχι πλειοψηφία, όλοι. Είχα μια τηλεδιάσκεψη προχθές στο σχολείο με το τρίτο γυμνάσιο, δηλαδή πριν τις γιορτές, και πραγματικά όλοι είχαν την ίδια απορία. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα διατηρηθεί λοιπόν η εξέταση αδιάβλητη, να μην εκθέσεις κανένα μαθητή, ούτε τον πάρα πολύ καλό μαθητή, ούτε τον μέτριο, ούτε ένα μαθητή ο οποίος έχει λιγότερο ενδιαφέρον. Έτσι, δεν μπορεί λοιπόν ένα μαθητή ο οποίος έχει λιγότερο ενδιαφέρον να σου γράψει 20, δεν μπορεί να του βάλει μετά 15. Σου γράψει 20, σου γράψει, πρέπει να του βάλει μεγάλο αριθμό. Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, πρακτικά δημιουργεί πρόβλημα. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μιχάλη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ενημέρωσε το νέο Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Κακριμάνης, σημειώνοντας τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Ο κύριος Κακριμάνης ευχαρίστησε με την ευκαιρία όλους όσοι εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, δίνοντας τα εύσημα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τους εργαζόμενους της. Αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται και η Ήπειρος με τα έντονα αλλά και πολύ διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν φαινόμενα να δημιουργούν ολοένα και συχνότερα προβλήματα σε υποδομές και περιουσίες. Για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Κακριμάνης ενημέρωσε τον νέο Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο οποίος ενδέχεται την ερχόμενη εβδομάδα να επισκεφθεί την Ήπειρο, εγκαινιάζοντας τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα από την περιοχή. Προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, όπως είχε
είχε αναφερθεί και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε το σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας της πολιτικής προστασίας, η Περιφέρεια προωθεί σε συνεργασία με τους Δήμους μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε έργα που κατασκευάζονται πλέον χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές. Του είπα τα προβλήματα που έχουμε σε κάποιες περιοχές και του είπα ότι υπάρχει, σχεδόν είναι έτοιμα να πλημμυρίσουν τα πάντα, γιατί η χωρητικότητα είτε σε ποταμούς, είτε σε παραποτάμους, είτε σε άλλα, δεν είναι τεράστια. Όταν έχεις τέτοιες μεγάλες πτώσεις, βροχοπτώσεις, και όταν έχεις τα ορεινά 10 βαθμούς και ό,τι χιόνι υπήρχε το έλειωσε, μας έφτανε στις συνθήκες εκείνες που είχαμε υποστεί, αν θυμόσαστε παλιότερα το 2015 που μας έπεσε η γέφυρα της Πλάκας. Έχουμε κηρύξει 11 περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γιατί κόπηκαν δρόμοι. Και φυσικό είναι σε μια περιοχή όπως είναι η Ήπειρος, όταν και οι πέτρες βγάζουν νερό μετά από τόση βροχόπτωση και λιώσιμο των χιονιών, να έχουμε θέματα σε κάποιους δρόμους τα οποία θα αποκαταστήσουμε. Αλλά κάντε μια σκέψη, αν δεν είχε πέσει τόση δουλειά σε όλη την Ήπειρο από την πολιτική προστασία και από τις τεχνικές υπηρεσίες, σε τι κατάσταση, που δεν θα διέφερε τίποτα από άλλες περιοχές της Ελλάδος περιφέρειας, που δημιουργήθηκαν θέματα τεράστια. Εμάς τα θέματα είναι αντιμετωπίσιμα, χρειαζόμαστε κάποιες δαπάνες να γίνουν, δεχτήκαμε τα αιτήματα των Δήμων και κοιτάμε να τα λύσουμε. Πιθανόν ο κύριος Πέτσας, άμα μπορέσει την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινήσει από την Ήπειρο να κάνει μια περιοδία σε περιφέρειες της πατρίδος μας. Το απόγευμα δε είχα μια συνάντηση αρκετών ωρών με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για θέματα που ενδιαφέρουν την ποιότητα του γεωργικού και κτηνοτροφικού προϊόντος σε μας στην Ήπειρο. Επίσης ανέφερα και έδωσα γραπτός υπόμνημα από τους έχοντες εσπεριδοειδή είτε στην περιοχή της Άρτας είτε στην περιοχή της Θεσπρωτείας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τη μη ύπαρξη αγοράς αλλά και με τις καιρικές συνθήκες που συνέβησαν αυτές τις μέρες που δεν έχουν αφήσει τον κόσμο να μπουν μέσα στα χωράφια του. Θέλω να σας πω ότι παίρνουμε άλλες πρωτοβουλίες. Δεύτερον, στα έργα μας βάζουμε νέες τεχνικές. Παράδειγμα, θα δείτε τώρα στις γέφυρες, δεν κάνουμε καμία γέφυρα χωρίς να κάνουμε πασαλώσεις στο έδαφος. Δηλαδή δεν ψάχνουμε να βρούμε μόνο ένα σταθερό έδαφος να βάλουμε ένα πέλμα μιας γέφυρας, αλλά κάνουμε πασαλώσεις ώστε αυτό με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες να μην είναι μετακινούμενο. Όλα αυτά αλλάζουν κάθε μέρα τα δεδομένα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές από εδώ και μπροστά. Και θα σας πω και μια λεπτομέρεια. Το πρόγραμμα το αγροτικό που θα έρθει προς υλοποίηση προσεχώς αντιμετωπίζει κυρίως καταστάσεις κλιματικής αλλαγής. Και αυτό ήταν και μια συζήτηση που έκανα χτες με τον αρμόδιο υπουργό. Για μένα δεν θα μπορεί να υπάρχει κτηνοτροφική εγκατάσταση χωρίς να έχει φωτοβολταϊκά. Γιατί? Για να μην είναι ηλεκτροβόρα. Δεύτερον, να μην υπάρχει αρδευτικό χωρίς φωτοβολταϊκά. Πότε ποτίζουμε? Το καλοκαίρι. Άρα έτσι βοηθάμε στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και θεωρώ ότι εάν συντονιστούμε όλοι και κάνουμε τις μελέτες που πρέπει και υπερβούμε αυτόν, θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αφορμή τα πρόσφατα φαινόμενα, ο κ. Καχρημάνης ευχαρίστησε όλα τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και τόνισε πως η οργάνωση της υπηρεσίας δίνει την δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων. Εμείς στην Ήπειρο έχουμε την τύχη να έχουμε, για μην πω την καλύτερη, αυτό μας το πανάλι, δεν θα το πω εγώ, πολύ καλή οργάνωση στην πολιτική προστασία. Χρησιμοποιούμε ανθρώπους
με μηχανήματα που έχουν έδρες στην κάθε περιοχή του Δήμου και αυτό γίνεται με δήλωση που κάνουν μια φορά το χρόνο και έτσι επεμβαίνουμε από την πρώτη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δούλεψαν προχτές και τη νύχτα με υπεύθυνο τον κύριο Μαυρογιώργο, ο οποίος τη νύχτα επισκέφθηκε όλο το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων να δει πού βρίσκονται τα νερά και να κάνει ειδική επέμβαση στην περιοχή του Κουτσελιού για να σωθεί μια μονάδα πτηνοτροφική. Δεν βρίσκεις εύκολα περιοχές της Ελλάδος που να δουλεύει έτσι η πολιτική προστασία και θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσουν να βοηθήσουν και σε καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες. Ούτε μπορεί να έχουμε τέτοιες υποδομές που θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες δυστυχώς θέλουν νέες πρωτοβουλίες μέσα από τα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά γιατί τέτοιες εποχές δεν υπήρχαν βροχές τα παλιότερα χρόνια, υπήρχαν χιόνια. Όταν όμως έχεις τόσες πολλές βροχές και σου λιώνουν μέσα σε 3 ώρες όλα τα χιόνια από τα βουνά, καταλαβαίνετε και έχοντας γεωλογικά πετρώματα τα οποία είναι φλίσκες επί των πλήσεων στην περιοχή, μπορεί να έχει και θέματα. Στα φαρμακεία προσέρχονται ήδη αρκετοί συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να έχουν μαζί τους τον ΛΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Ξεκινούν και στην περιοχή μας από το ερχόμενο Σάββατο οι πρώτοι εμβολιασμοί για τα άτομα άνω των 85 ετών, καθώς εστάλησαν τα πρώτα SMS όσους χρησιμοποιούσαν την άειλη συνταγογράφηση, ορίζοντας τους ραντεβούς σε ένα από τα 3 εμβολιαστικά κέντρα της πόλης, δηλαδή στα 2 νοσοκομεία αλλά και στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων. Για όσους βέβαια πρέπει να κλείσουν το ραντεβού τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας ή των επιλογών που δίνονται, δηλαδή μέσω φαρμακείου ΙΚΕΠ, φαίνεται πως οι επικρατέστεροι για να διεκπεραιώσουν την διαδικασία είναι τα φαρμακεία. Από χθες και με το άνοιγμα της πλατφόρμας άρχισαν να σπέβδουν ήδη είτε οι ίδιοι ηλικιωμένοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να κλειστούν τα ραντεβού. Η διαχρονική εξάλλου σχέση εμπιστοσύνης με το φαρμακοποιό και τους πολίτες αλλά και η αδυναμία σε αυτές τις ηλικίες να χειριστούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο καθιστά τους φαρμακοποιούς ως την πρώτη επιλογή, ενώ να πούμε πως θα πρέπει να έχουν μαζί τους τόσο στα φαρμακεία όσο και στα ΚΕΠ ενδιαφερόμενοι τον ΑΜΚΑ τους αλλά και την ταυτότητα. Όσο για την πλατφόρμα envolio.gov.gr, μπαίνοντας κάποιος μπορεί να δει αν ανήκει στους πληθυσμιακές κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα και έπειτα με την χρήση των κωδικών του TaxisNet και του ΑΜΚΑ να μπει στην πλατφόρμα να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο, ημέρα, επιθυμητό χρονικό διάστημα ωρών τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο ραντεβού και έπειτα να επιβεβαιώσει τα συγκεκριμένα ραντεβού. Στην κινητικότητα που υπάρχει ήδη από χθες στα φαρμακεία και της πόλης μας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων Δημήτρης Μήτρικας, με τη διαδικασία όπως εξήγησε να εξελίσσεται ομαλά και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να διεκπεραιώνεται. Ο κύριος Μήτρικας εξήγησε ότι η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στον εμβολιασμό είναι στοίχημα, κυρίως για τις ηλικιακές ομάδες που αφορούν και τον μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Από χτες ξεκίνησε η πλατφόρμα να λειτουργεί για να κλείνουν οι ασφαλισμένοι τα ραντεβού τους. Ξεκίνησαν οι 85 χρονών συν να κλείνουν τα ραντεβού. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, κυλάνε όλα εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι μας εμπιστεύονται γιατί έρχονται να πάρουν τις πληροφορίες τους. Τους είναι και πιο εύκολη η διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστούν όλη την πλατφόρμα. Σε όσους είχαν άειλη συνταγογράφηση τους έχει πάει κάποιο μήνυμα, αλλά και πάλι και αυτοί οι ασφαλισμένοι μας ρωτάνε πώς μπορούν να επικυρωποιήσουν το ραντεβού τους, τι πρέπει να κάνουν. Οπότε δίνουμε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν το εμβόλιο τους χωρίς προβλήματα. Οι εμβολιασμοί, στα Γιάννη υπάρχουν 3 εμβολιαστικά κέντρα. Θα γίνονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Χατζικώστα και στο ΙΚΑ, στο παλιό ΙΚΑ, στο Πέτρινο που λέμε. Προς το παρόν αυτά είναι τα κέντρα εμβολιασμού. Ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα. Θα πάρει λίγο καιρό. Καταλαβαίνετε ότι 85 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Το καλό είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα τις προσεχείς ημέρες και για τον υπόλοιπο πληθυσμό και θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, τις μικρότερες ουσιαστικά. Ακριβώς. Που θα έρθουν σε δεύτερη φάση. Ακριβώς. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, έρχεται ο κόσμος, ρωτάει. Ρωτάνε, ναι, η αλήθεια είναι ότι ρωτάνε. Εντάξει, υπάρχουν και ηλικιωμένοι, υπάρχουν και 70 χρόνων άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά νοσήματα, υπάρχουν άνθρωποι που ρωτάνε οι οποίοι είναι κλινήριες, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι και πώς θα κάνουν το εμβόλιο τους. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που μας κάνουν, δεν έχουμε απαντήσει σε όλα. Περιμένουμε και εμείς οδηγίες από το Υπουργείο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό το ενδιαφέρον όμως και οι ερωτήσεις από πλευράς των πολιτών δείχνει ότι υπάρχει πρόθεση του εμβολιασμού και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, κύριε Μητρικό. Εγώ πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό, όταν θα δουν ότι όλα κυλάνε ομαλώς, ότι θα θέλει ο κόσμος να εμβολιαστεί και θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν υπάρχουν και παρενέργειες. Οπότε θα τους φύγει λίγο ο φόβος και θα εμβολιαστούν. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Όσο και τον εμβολιασμό των ίδιων των φαρμακοποιών, αναμένουν και αυτοί από την πλευρά τους τη χρονική στιγμή για να κάνουν το εμβόλιο, κάτι που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει. Εμείς έχουμε κάνει την αίτησή μας να εμβολιαστούμε. Από ό,τι έχω μάθει σήμερα, ξεκίνησαν και οι γιατροί και οι ιδιώτες γιατροί να εμβολιάζονται, γιατί από τις δημόσιες δομές έχουν εμβολιαστεί εδώ και μια εβδομάδα. Έρχεται και εμάς η σειρά μας στις προσεχείς ημέρες. Πιστεύω να μην καθυστερήσουν, έτσι μας είπανε. Και λογικό είναι να μην καθυστερήσουν. Και θα δούμε. Πιστεύω να κυλήσουν όλα ομαλά. Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο ΚΠΑΠΑ στέκονται και αυτή τη φορά αρρωγή με σκοπό να διευκολύνουν ώστε να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ο ΚΠΑΠΑ με την υπηρεσία των ΚΑΠΗ έχει ξεκινήσει ήδη την επικοινωνία με ηλικιωμένους ώστε να τους ενημερώσει για τη διαδικασία του εμβολιασμού και να βοηθήσει όσους χρειάζονται στη συμπλήρωση και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Ο Δήμος Ιωαννιτών από την πλευρά του, όπως έχει δεσμευτεί, θα διευκολύνει τη μετακίνηση ηλικιωμένων στα εμβολιαστικά κέντρα. Όσοι δεν διαθέτουν τρόπο μετάβασης, όπως τονίζεται και με σημερινή ανακοίνωση, μπορούν έγκαιρα να απευθύνονται στη γραμμή επικοινωνίας ώστε να προγραμματίζεται η μεταφορά τους με όχημα που θα διαθέσουν ο Δήμος και ο ΚΠΑΠΑ. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας είναι το 2651054269. Την ώρα λοιπόν που για τους γιατρούς των νοσοκομείων, τους υγειονομικούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων ολοκληρώνεται η πρώτη δόση του εμβολιασμού, την ώρα που έχουν ξεκινήσει από χθες σε τοπικό επίπεδο να εμβολιάζονται ιδιώτες γιατροί, την ώρα που οι φαρμακευτικοί περιμένουν, οι οδοντίατροι περίμεναν ότι θα... Διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν και θα υπάρξει διαδικασία ανταλλαγής απόψεων σε ό,τι αφορά την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, παρήχε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης, μετά από πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής, ο κ. Καχρημάνης εξήγησε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα έχει επικοινωνία με τις περιφερειακές παρατάξεις και τους Δήμους, ενώ τη δική της πρόταση θα καταθέσει στο τέλος και η Περιφερειακή Αρχή. Σε ό,τι αφορά τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ο Περιφερειάρχης εκτίμησε πως το νέο ΕΣΠΑ φαίνεται ότι υπάρχει χώρος και για βασικές υποδομές, ενώ εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, σημείωσε ότι θα πρέπει να ενταχθούν δράσεις όπως το πρόγραμμα της επιχορήγησης των θέσεων εργασίας των άνεργων επιστημόνων, αλλά και δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Θα σας πω. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια. Ήταν υποχρεωτικό να γίνει αυτό, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο μου τεχνικό. Δεν ακουγόμουν στον αέρα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε έτσι τις απαιτούμενες διορθώσεις. Λοιπόν, οπότε πάμε σε αυτό το σημείο. Γιατί όπως έλεγα νωρίτερα, αλλά μάλλον δεν με ακούγατε, μπορεί την ώρα που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του εμβολιασμού, η πρώτη δόση του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς των νοσοκομείων και για τους υγειονομικούς των κέντρων υγείας. Έχει ξεκινήσει από χθες η διαδικασία για τους εμβολιασμούς των ιδιωτών γιατρών στην πόλη μας. Οι φαρμακοποιοί περιμένουν και αυτοί να ενημερωθούν για το πότε θα εμβολιαστούν. Υπάρχει όμως μία ειδικότητα γιατρών και εν προκειμένου οι οδοντίατροι, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται ότι μετατίθεται χρονικά. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, τον κύριο Δημήτρη Κίτα, έτσι, γιατί έχει υπάρξει και μία σχετική καταγγελία και από το Σύλλογο. Κύριε Κίτα, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχηθώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά στους τηλεθεατές μας. Με υγεία,
να είναι καλύτερο τουλάχιστον από το 2020. Λοιπόν, κύριε Κίτα, με εσάς έχει υπάρξει μία μετάθεση χρονική του εμβολιασμού σας. Και παρά το γεγονός, θα πω εγώ και θα το εξηγήσετε κι εσείς στη συνέχεια, είσαστε μία από τις ειδικότητες των γιατρών που, ας μου επιτρέψουν οι υπόλοιπες ειδικότητες, είστε πολύ πιο εκτεθειμένοι στον ιό, με δεδομένο ότι δουλεύετε στο στόμα, εκεί από όπου μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνει η μετάδοσή του, έτσι, με το σάλιο. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα οποιασδήποτε διαμάχης με άλλους συναδέλφους γιατρούς. Υπάρχουν και ιατρικές ειδικότητες όπως η οριλά, οι πνευμονολόγοι, οι οποίοι είναι και αυτοί επεμβατικοί σε ακάλυπτο στόμα ασθενούς, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για την δικιά μας περίπτωση, όλοι γνωρίζουμε ότι η εγκύτητα ενός οδοντιάτρου με το στόμα ενός ασθενούς είναι περίπου στα 20-30 εκατοστά και δεν είναι δικιά μας εκτίμηση. Επιστημονικές μελέτες, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, αποδεικνύουν του λόγου του αληθές ότι η μετάδοση και εξαιτίας του αερολύματος, της παραγωγής δηλαδή αυτού του σπρέι μέσω του τροχισμού, είναι πολύ μεγάλη, έτσι κινδυνεύουμε περισσότερο σε σχέση, σε σύγκριση μάλλον με κάποιους άλλους συναδέλφους γιατρούς. Mm-hmm. Λοιπόν, εσείς πότε ενημερωθήκατε ότι θα ξεκινούσε αυτή την εβδομάδα ο εμβολιασμός σας και πώς ενημερωθήκατε στη συνέχεια ότι όλο αυτό έχει αλλάξει, όλος αυτός ο σχεδιασμός, υπάρχει αυτή η ανατροπή? Πριν σας απαντήσω απευθείας στο ερώτημά σας, θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι οι πρώτες ενέργειες για να υπενθυμίσουμε στην πολιτεία και στο Υπουργείο Υγείας την ιδιαιτερότητα αυτή στην άσκηση του επαγγέλματός μας, έτσι ζητώντας, ας πούμε, μια προτεραιότητα μεταξύ των υγειονομικών. Επαναλαμβάνω, μεταξύ μόνο των υγειονομικών, δεν διεκδικούμε προτεραιότητες μεταξύ ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας. Έγινε περίπου προ ενός μήνα. Δεν υπήρξε κάποια απάντηση. Επανήλθαμε περίπου στις διακοπές των Χριστουγέννων, επικοινωνώντας με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, στην οποία συνάντηση, τηλεδιάσκεψη, με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ζητήθηκαν οι λίστες των οδοντιάτρων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μόλις που ξεκινήσαμε να ζητάμε από τους συναδέλφους τα στοιχεία τους, το ΆΜΚΑ και ό,τι άλλο μας ζητήθηκε, δεν προλάβαμε να αποστείλουμε τις τελικές λίστες, καθώς το Σάββατο που μας πέρασε είχα τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στην οποία επικοινωνία μου ζητήθηκε με τη μορφή της κατεπίγουσας ανάγκης να αποστείλουμε την λίστα με τους συναδέλφους οδοντιάτρους, έτσι ώστε άμεσα από την εβδομάδα που διανύουμε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Τη Δευτέρα είχα πάλι επικοινωνία πρωινή και έτσι περιμέναμε χθες και σήμερα να έχουμε την ενόχληση, ας πούμε, τηλεφωνικά όπως ανακοινώθηκε. Μέλος-μέλος, δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα να ενημερώσουμε εμείς, αυτό θα γινόταν κεντρικά από το νοσοκομείο. Κάτι που σήμερα το πρωί αναιρέθηκε, καθώς την τελευταία μου επικοινωνία, αυτό που ουσιαστικά μας όθησε στο να εκδώσουμε την συγκεκριμένη ανακοίνωση καταγγελία, μου ανακοινώθηκε ότι τα εμβόλια δυστυχώς τελείωσαν. Υπήρχε εντολή για εμβολιασμό μόνο των ιδιωτών γιατρών και δεν γνωρίζω ποιον ειδικοτήτων ακριβώς. Κανείς δεν μας ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Να μην τα απολογώ, καμία απολύτως ενημέρωση, τουλάχιστον επίσημη έγγραφη για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, καμία αιτιολόγηση της προτεραιότητας άλλων γιατρών έναντι οδοντιάτρων ή άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και ζητούμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας, τις οποίες δεν γνωρίζουμε ποιος μπορεί να μας τις δώσει. Η συμπεριφορά είναι μεταξύ αδιαφορίας και εμπεγμού. Συγγνώμη που το λέω. Κύριε Κιτά, θεωρείτε ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση αυτό το περιστατικό, γιατί βλέπουμε ότι να υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα και στο σχεδιασμό του εμβολιασμού. Δηλαδή, μιλούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιαστικών κέντρων. Αυτή τη στιγμή τα εμβολιαστικά θα λειτουργήσουν μέσα στα νοσοκομεία. Γενικά, διαπιστώνεται αλλαγή σχεδιασμού που δεν θα έπρεπε να υπάρχει την τελευταία στιγμή? Τέτοιες τροποποίησεις ουσιαστικά. Προφανώς, πράγμα που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός, έτσι που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο σχεδιασμός που είχε γίνει μέχρι τώρα και που ανακοινώθηκε δεν είναι επαρκής. Θα ήθελα να πω πως σήμερα, κάτι που ξέχασα να συμπληρώσω, ενημερωθήκαμε από μια ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι θα δημιουργηθεί ξεχωριστή πλατφόρμα υγειονομικών, για να επανέλθω στο θέμα του σχεδιασμού που αναφέρατε, στην οποία ο εκάστοτε ιδιώτης γιατρός, οδοντίατρος ή και φαρμακοποιός, για τους φαρμακοποιούς δεν το γνωρίζω ακριβώς,
θα τοποθετούσε, θα εισήγαγε το άμκα του και θα του εμφανιζόταν, όπως γίνεται στον υπόλοιπο πληθυσμό, η ημερομηνία και το ραντεβού του για τον εμβολιασμό. Προσπαθήσαμε σήμερα κάποιοι οδοντίατροι να μπούμε σε αυτήν την πλατφόρμα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως εισαγωγή των στοιχείων μας, τίποτα διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε μέχρι το πρωί. Θα έλεγα ότι υπάρχει οργανωτική αυλεψία, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας, τον ΥΠΕ, να ξεκαθαρίσουν στους συμπολίτες και στους υγειονομικούς ποιος είναι ο σχεδιασμός ακριβώς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να περιμένουμε και 10 και 15 και 20 μέρες. Μέχρι όποτε είναι έτοιμο το εμβολιαστικό πρόγραμμα για να συμμετέχουμε κι εμείς. Δεν ζητήσαμε να παρακάμψουμε κάποιους άλλους. Ζητάμε όμως σοβαρή, υπεύθυνη και λογική λίστα εμβολιασμών, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πότε θα μπούμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι η πίεση που δεχόμαστε από τους συναδέλφους είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να τους ενοχλούμε κάθε τρεις μέρες ζητώντας τους την επιθυμία τους να εμβολιαστούν, ενώ τέσσερις μέρες αργότερα να αναιρούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εσείς ουσιαστικά, κύριε Κίτα, επειδή ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και από τον Ιατρικό Σύλλογο των Ιωαννίνων, δηλαδή κάλεσε τους ιδιώτες γιατρούς να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους. Εσείς δεν λειτουργήσατε ως οδοντιατρικός σύλλογος μεμονωμένα? Ναι, ακριβώς. Είναι διαφορετικός σύλλογος ο ιατρικός από τον οδοντιατρικό. Την ίδια διαδικασία ακολουθήσαμε και εμείς. Αποστείλαμε τα ονόματα των συναδέλφων όπως μας ζητήθηκε. Απλά επαναλαμβάνω ότι μέχρι σήμερα εμβολιάστηκαν μόνο στο νομό Ιωαννίνων, μόνο ιδιώτες γιατροί, και καλά έκαναν, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι θέμα των γιατρών που εμβολιάστηκαν, είναι θέμα αυτών που έκαναν. Ακριβώς. Να σημειώσω όμως, μιας και μας βλέπουν και όλοι οι συμπολίτες στην Ήπειρο, ότι οι οδοντίατροι του νομού Άρτας εμβολιάστηκαν σήμερα. Είναι τυχεροί στην όλη διαδικασία και εμβολιάστηκαν, και αυτό είναι ένα καινούριο σημείο που αξίζει να το προσθέσουμε, γιατί περίσσεψαν, λέει, εμβόλια από τον εμβολιασμό του νοσοκομείου, αυτών που δεν έκαναν τα εμβόλια τους, και επειδή ο αριθμός των οδοντιάτρων στην Άρτα είναι σαφώς μικρότερος από τον Ιωαννίνων, μπόρεσαν και εμβολιάστηκαν. Με τα χαράς εμβολιάστηκαν, αλλά να δούμε πότε θα έρθει και η σειρά η δικιά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη στιγμή που εμβολιάστηκαν συνάδελφοι σε άλλους νομούς, ενώ στο Ιωάννινα όχι, ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει με τα ίδια κριτήρια. Και δεν γνωρίζω ποια είναι τα κριτήρια. Αυτή είναι η βασική μας ένσταση. Είναι ένας έμεσος τρόπος υποβάθμισης και του επαγγέλματός μας. Θα ήθελα να το τονίσω και αυτό. Κύριε Κίτα, είναι αναλογική εικόνα σε ολόκληρη την χώρα. Αναφέρετε το παράδειγμα της Άρτας, όπου εκεί οι συναδελφοί σας οδοντίατροι εμβολιάστηκαν. Αλλά η γενική εικόνα στη χώρα είναι ότι η δικιά σας ειδικότητα δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί. Ακριβώς. Είχαν γίνει ανάλογες κινήσεις δηλαδή και από άλλους συλλόγους, όπως είχατε κάνει εσείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ζητώντας να έχετε έτσι μια προτεραιότητα εντός ή εκτός εισαγωγικών? Ναι, πράγματι. Η επαφή μου χθες και σήμερα με προέδρους άλλων συλλόγων, άλλων νομών εκτός της Ηπείρου, πράγματι έγινε ακριβώς, ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία. Επικοινώνησαν οι διοικητές των εκάστοτε νοσοκομείων, των εμβολιαστικών κέντρων, με τους προέδρους των οδοντιατρικών συλλόγων. Αυτό έγινε από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα και τους ζητήθηκε η ίδια κατάρτιση της σχετικής λίστας. Η Άρτα, θέλω να πιστεύω από την ενημέρωση που έχω μέχρι σήμερα, ότι είναι ο μοναδικός νομός που οι ιδιώτες οδοντίατροι έχουν εμβολιαστεί. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο οι νοσοκομιακοί οδοντίατροι έχουν μπει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και όχι οι ιδιώτες. Ενώ για τους ιδιώτες γιατρούς έχω επιφυλάξεις, θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη εμβολιαστεί, όχι μόνο στα Γιάννενα. Μάλιστα. Κύριε Κίτα, πόσα μέλη αριθμεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων και έτσι ποιο είναι το ποσοστό, είναι καθολική η συμμετοχή όσων θέλουν να εμβολιαστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί καλός ή κακός και στον δικό σας τον κλάδο, έτσι, και στους υγειονομικούς όλων των ειδικοτήτων, έτσι, υπάρχουν επιφυλάξεις, δηλαδή και ο κόσμος έχει επιφυλάξεις, αλλά πολλές φορές έχουν και οι ίδιοι οι υγειονομικοί. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως από τα 180 μέλη μας, εκ των οποίων περίπου οι χοντρικά 15 βρίσκονται σε θέσεις του δημοσίου τομέα, επομένως 165 χοντρικά είναι οι οδοντίατροι, εκ των οποίων οι 120 έχουν μέσα σε 3-4 μέρες που τους ζητήθηκε δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους για τον εμβολιασμό. Να σημειώσουμε ότι
καλός, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν σε κάποιους από αυτούς συνδυασμούς, δεκτό. Νομίζω ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και δηλώνει την επιθυμία των οδοντιάτρων να εμβολιαστούν, αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι αυτοί που δεν δήλωσαν την επιθυμία τους ίσως είναι και συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, ευπαθείς ομάδες. Που είναι στις ομάδες ουσιαστικά που αντενδείκνεται να υποβληθούν στο συγκεκριμένο εμβόλιο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι πάντως από την ανταπόκριση και θα ήθελα να πω και στους τηλεθεατές σας ότι προσπαθούμε κάθε μέρα μέσα από, από το επάγγελμά μας, από την εργασία μας, να δηλώσουμε και να πείσουμε τους ασθενείς μας για την αναγκαιότητα του εμβολίου. Εύχομαι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί για όλο τον πληθυσμό ο εμβολιασμός το 2021. Εύχομαι ολόψυχα. Οπότε λοιπόν αναμένετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά να δοθεί το πράσινο φως ουσιαστικά. Αυτό περιμένετε, κύριε Κίτα, για να μπορέσετε να μπείτε στη διαδικασία του εμβολιασμού, έτσι να θωρακιστείτε, να δημιουργήσετε κι εσείς ως κλάδος τις δικές σας άμυνες απέναντι στον ιό, για να μπορέσετε να συνεχίσετε να εκτελείτε, να παρέχετε τις υπηρεσίες, τις οδοντιατρικές υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς σας. Είναι μια ανάγκη, δεν είναι μόνο θέμα προτεραιότητας. Ο οδοντίατρος έχει ανάγκη να θωρακιστεί, γιατί έχει οικογένεια, έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους στην καθημερινότητά του και πρέπει να είναι προστατευμένος. Ζητάμε υπεύθυνη ενημέρωση, όχι πρόχειρες λύσεις και πρόχειρους σχεδιασμούς, όχι αδιαφορία, προτεραιότητα με βάση επιστημονικά δεδομένα και λογικά επιχειρήματα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Κύριε Κίτα, να σας ζητήσω έτσι, αν σας ζητούσαν να συγκρίνετε το πώς πήγαν τα πράγματα στον δικό σας τον κλάδο, συγκρίνοντας την πρώτη φάση της πανδημίας, το πρώτο lockdown, όπου σίγουρα και εκεί και εσείς ως κλάδος βρεθήκατε απέναντι στο άγνωστο ουσιαστικά, κληθήκατε να εντατικοποιήσετε τα μέτρα που λαμβάνετε κατά την εκτέλεση των οδοντιατρικών πράξεων, υπήρξαν στιγμές που λόγω και της έλλειψης υλικών ουσιαστικά περιοριστήκατε στο να εκτελείτε μόνο τις απαραίτητες οδοντιατρικές πράξεις. Πόσο διαφορετική ήταν η εικόνα στη συνέχεια και η κατάσταση στη συνέχεια μέχρι και σήμερα? Αυτό που έχει ριζικά αλλάξει, πέρα από την καθημερινότητά μας στην άσκηση της καθεαυτού οδοντιατρικής πράξης ή ακόμη και στην αναμονή των ασθενών στο χώρο της αναμονής, είναι η πολύ μεγάλη διαφορά των τιμών σε σχέση με το παρελθόν στα είδη πρώτης ανάγκης που αφορούν την οδοντιατρική διαδικασία. Τα γάντια, αυτό αφορά βέβαια και τους γιατρούς, βρίσκονται σε μια σχέση τιμής 1:4 με το παρελθόν, μπορεί και 1:5. Οι μάσκες θα έλεγα ότι έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα τιμών, αλλά όσοι από τους συναδέλφους χρησιμοποιούν στολές οι οποίες είναι αποστηρώσιμες ή μη αποστηρώσιμες μιας χρήσεως, τότε έχουν αυξήσει αρκετά το κόστος της καθημερινής τους λειτουργίας. Θα έλεγα ότι το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσέλευση στα οδοντιατρία. Προφανώς και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου άφησε πίσω αρκετούς συμπολίτες μας στην οδοντιατρική τους περίθαλψη. Έκτοτε, από το Σεπτέμβριο και μετά, υπάρχει μια φυσιολογική ροή. Δεν θα έλεγα ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά στην προσέλευση των ασθενών. Θεωρώ ότι έχει απορροφηθεί οικονομικά από τον οδοντίατρο η αύξηση αυτή των τιμών. Δεν έχει μετακυλιστεί στους ασθενείς μας. Και βέβαια δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε το πόσο ακριβή η ειδικότητα είναι η οδοντιατρική, όχι στην άσκησή της και σε αυτά που πρέπει να πληρώσουν οι ασθενείς μας, να το πω έτσι απλά, αλλά στην άσκησή της από τον οδοντιατρικό πληθυσμό, από τον οδοντιατρικό κλάδο. Είναι πολύ ακριβή διαδικασία με ιδιαίτερα ακριβά υλικά. Αλλά αυτό, όπως λέω, δεν είναι της παρούσης, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία μπορούμε να κάνουμε όποτε θελήσετε. Άρα, κύριε Κίτα, επειδή αρεσκόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μιλάμε για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορους τομείς της υγείας μας, στον ψυχισμό μας, δεν αφήσαμε σε δεύτερη μοίρα τη σωματική μας υγιεινή, προσέξαμε. Ναι, πράγματι θα έλεγα, επαναλαμβάνω, ότι η προσέλευση είναι ιδιαιτέρως φυσιολογική από το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι ξεθαρέψαμε κιόλας, κύριε Κίτα, δηλαδή μάθαμε, προσαρμοστήκαμε πέρα από το πρώτο έτσι σοκ τον πρώτο καιρό της πανδημίας. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε την κανονικότητα, έστω και με τα περιοριστικά μέτρα.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Οι ασθενείς μας οφείλουν να πω ότι είναι αρκετά τυπικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Γιατί πλέον αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει ή να περιμένει κάποιος έξω από την πόρτα του ιατρείου, από την εξώπορτα εννοώ, ή η είσοδος και η αναμονή γίνεται ανά ένα άτομο. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν που οι ασθενείς είχαν συνηθίσει την προσέλευση χωρίς ραντεβού. Τώρα είναι υποχρεωτικό το ραντεβού. Συνάδελφοι που θέλουν προαιρετικά μπορούν να θερμομετρούν τον ασθενή στην είσοδο. Παρ' όλα αυτά, έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν όλοι εξοικειωθεί με την καινούργια πραγματικότητα. Νομίζω ότι κάποια από αυτά καλώς θα πρέπει να συνεχίσουν. Θα μείνουν παρακαταθήκη για, για την επόμενη μέρα. Δεν θα είναι και κακή ιδέα. Όπως και μια παρένεση την οποία συζητάμε αρκετά και με συναδέλφους και με ασθενείς, στο μέλλον ένας ηλικιωμένος που ανήκει στην λεγόμενη ευπαθή ομάδα ασθενών θα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιεί τη μάσκα του όταν βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο χώρο, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Είναι πράγματα τα οποία η πανδημία θα μας αφήσει ως ενθύμια, αλλά μάλλον θα μας κάνουν καλό παρά κακό. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κίτα, για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχετε απαντήσεις από πλευράς και του Υπουργείου που αποστείλατε και τη σχετική καταγγελία και κυρίως να δρομολογηθεί έτσι ο εμβολιασμός και του κλάδου του δικού σας από πλευράς των υγειονομικών. Της δικιάς σας ειδικότητας, μάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δρομολογηθεί ο εμβολιασμός για όλο τον πληθυσμό. Με σωστό τρόπο, με λογικά επιχειρήματα και σειρά σωστή, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συνολική συζήτηση για την ειδικότητά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2021-2027 η Περιφέρεια Ηπείρου, προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις της. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ των φορέων μετά από πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης εξήγησε ότι η Περιφέρεια θα δεχθεί όλες τις προτάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα έχει επικοινωνία με τις περιφερειακές παρατάξεις και τους Δήμους, ενώ την δική της πρόταση θα καταθέσει στο τέλος και η Περιφέρεια. Διαβεβαιώσεις ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν και θα υπάρξει διαδικασία ανταλλαγής απόψεων σε ό,τι αφορά την πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, παρήχε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Με αφορμή την έναρξη της διαβούλευσης μετά από πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής, ο κ. Καχρημάνης εξήγησε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα έχει επικοινωνία με τις περιφερειακές παρατάξεις και τους Δήμους, ενώ τη δική της πρόταση θα καταθέσει στο τέλος και η Περιφερειακή Αρχή. Σε ό,τι αφορά τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ο Περιφερειάρχης εκτίμησε πως το νέο ΕΣΠΑ φαίνεται ότι υπάρχει χώρος και για βασικές υποδομές, ενώ εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, σημείωσε ότι θα πρέπει να ενταχθούν δράσεις όπως το πρόγραμμα της επιχορήγησης των θέσεων εργασίας των άνεργων επιστημόνων, αλλά και δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Θα σας πω μόνο μία παρέμβαση που έκανα στο ΕΚΤ. Δεν θεωρώ ότι στο ΕΚΤ αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπει το πρόγραμμα των ανέργων επιστημόνων που, αν θέλετε, δοκιμαστικά έγινε σε μας για 18 μήνες την προηγούμενη περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε όπως το κάνει η Ευρώπη για 3 χρόνια σε πτυχιούχους, σε μεταπτυχιακούς και δοκτοράδες. Πρώτα αυτόν τον κόσμο να μην το στείλουμε στο εξωτερικό, αλλά να τον βάλουμε στα γρανάζα της ελληνικής οικονομίας και να γίνει μέρος της παραγωγής της Ελλάδος. Άρα αυτό το ΕΚΤ θα πιάσει τόπο πρώτα γι' αυτό και μετά για όλα τα άλλα που έχουν οι Δήμοι στα χέρια τους. Το δεύτερο που έχει αλλαγή από την προηγούμενη φορά είναι ότι αφήνει υποδομές που στην προηγούμενη περίοδο δεν άφηνε. Και βέβαια τα ποσά είναι πεπερασμένα, έτσι. Και δεν ξέρω τι θα γίνουν οι υπερδεσμεύσεις που δημιουργεί η πανδημία σήμερα στην επόμενη περίοδο. Τι θα αποφασίσει η Ευρώπη. Βλέπετε ότι και το πρόγραμμα που βοηθάμε εμείς τις επιχειρήσεις με μια βοήθεια, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, καλύπτουμε περίπου το 50% των επιχειρήσεων.
Οι άλλες περιφέρειες, με πρώτη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ξεκίνησε το πρόγραμμα, καλύπτουν μόνο το 10%, το 15% άλλη περιφέρεια. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος έχει ανάγκες. Πρέπει και η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να βρεθούν χρήματα να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος. Όλα αυτά είναι διάφορες σκέψεις που ακόμα δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και δεχόμαστε όλες τις προτάσεις και έχω δώσει εντολή να ξεκινήσει και από τον πρώτο βαθμό να κάνουν μία διαβούλευση, να τους πούνε ποιες είναι οι σκέψεις που υπάρχουν και οι πορείες που συντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ από πλευράς Ευρωπαϊκής σε όλους τους Δήμους και θα γίνει με την διαχειριστική αρχή. Έχει αρχίσει, γίνεται η διαβούλευση με όλον τον κόσμο. Ζήτησα από τη διαχειριστική αρχή να συζητήσει και με την κάθε παράταξη τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται και στο τέλος θα τοποθετηθώ και εγώ με την παράταξη τη δικιά μου για το μέλη γενέστε, τι έχουμε δει, τι πρέπει να δούμε και πιστεύω ότι σε πολλά μπορεί να ταυτιστούμε και με άλλες προτάσεις που θα γίνουν. Στο τέλος δηλαδή θα μετρήσουν διάφορα θέματα που θα ενταχθούν, δεν είναι θέμα ψηφοφορίας, ξέρετε, το νέο ΕΣΠΑ, αλλά είναι η χάραξη. Για μένα, ας πούμε, κάπου είδα μια παράγραφο που έλεγε στις επιχειρήσεις που δίνουν σήμερα μέχρι 400.000 να δώσουμε 200. Τι να κάνει ο άλλος με 200.000 επένδυση. Για μένα αυτό είναι λάθος. Δηλαδή θέλει αρκετή δουλειά και γι' αυτό είπα κάντε τη διαβούλευση και στο τέλος όλοι θα ζητήσουν να μας δώσουν πιο ανοιχτά περιθώρια των 20 ημερών. Γιατί θέλω να ακούσω και τις παρατάξεις, ο καθένας με την ιδεολογία του, με τις σκέψεις του, να περάσουν, θα μαζευτούν όλα και στο τέλος θα κάνουμε την πρόταση της Υπήρου. Προχτές έβγαλαν τι θα πάρουμε. Κάναμε δύο διαβολεύσεις, μία 30 Νοεμβρίου και μία 18 Δεκεμβρίου, στα οποία τους είπαμε τις συζητήσεις, πρότειναν αυτοί, εμείς τους είπαμε αφού έχετε τα δεδομένα που έχετε, που αλλάζουν κατηγορίες ο καθένας, βγάλτε τι θα πάρουμε. Έτσι. Έτσι βγήκαν τα δεδομένα. Δεν βγήκανε ότι ο άλλος είναι καλύτερος, ο άλλος είναι χειρότερος. Δηλαδή, έχει καλύτερες δημόσιες σχέσεις. Δεν ήταν τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα μας έχουν στείλει τις γενικές αρχές. Σας λέω μια μικρή διαφορά που βλέπω εγώ στις γενικές αρχές. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαμε εύκολα να βάλουμε ένα δρόμο. Θυμόσαστε την παράκαμψη Νικοπόλεως, την έχουμε βάλει από τα αρχαία θέατρα. Θυμόσαστε την Ιάρχο, την έχουμε από το ΒΑ. Όλα αυτά τώρα είναι πιο ελεύθερα, βλέπω εγώ, να μπουν έργα υποδομών σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Και δεν σας κρύβω ότι έχω κάποιες σκέψεις, παράδειγμα για τις Ιαματικές Λουτρά, πώς. Αυτά είναι δικές μου σκέψεις, έτσι. Η περιοχή της Κόνιτσας μπορεί να γίνει ένα σημείο αναφοράς για τον ιατματικό τουρισμό με τις τρεις πηγές που έχει. Επίσης η περιοχή των Τζουμέρκων μπορεί να γίνει μια άλλη περιοχή. Έχουμε την περιοχή του Σουλίου που ετοιμάζουμε ολόκληρη δουλειά μέσα στα πλαίσια του 2021 των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Το 21. Γενικά είναι διάφορες σκέψεις. Το θέμα είναι να ετοιμαστούμε σε όλα. Και δεν πάβει μέσα σε όλα αυτά να έχουμε και την καινοτομία και άλλες σκέψεις που έχουμε για πρόθεση διαφόρων θεμάτων. Με αφορμή πάντως και συναντήσεις που είχε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κύριος Καχρημάνης απάντησε εμέσως και στις αιτιάσεις από την πλευρά της παράταξης Ορίζοντες Υπήρου για τους σπόρους του νέου ΕΣΠΑ. Η περιφέρεια Υπήρου πρόκειται να λάβει σχεδόν 404 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 299 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα 104 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, όταν βγαίνουν οι προπολογισμοί που παίρνει κάθε περιφέρεια, βγαίνει ανάλογα σε ποια κατηγορία έχει μπει βάσει της μεθόδου του ΑΕΠ που μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς για πάρα πολλά χρόνια ανήκουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, γιατί έχουμε
περιφέρειες, γιατί έχουμε ΑΕΠ κάτω από το 75% του ευρωπαϊκού όρου. Επίσης, είναι περιφέρειες σε μετάβαση που έχουν μέσω όρο ΑΕΠ από το 75% έως το 100%, και είναι και οι περιφέρειες οι οποίες έχουν ΑΕΠ πάνω από το 100% του ΑΕΠ. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε και περιφέρειες σε μετάβαση, αλλά είχαμε και περιφέρειες οι οποίες ήταν περισσότερο ανεπτυγμένες. Περισσότερο ανεπτυγμένες στην προηγούμενη περίοδο ήταν η Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Αυτοί, επίσης, περιφέρειες που ήταν σε μετάβαση ήταν τα Ιόνια νησά, η Δυτική Μακεδονία, γιατί έχει τα εργοστάσια της ΔΕΗ, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη. Και στις περιφέρειες που ήταν με λιγότερο ανάπτυξη ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα. Τώρα όμως, μετά τις τόσες περιφέρειες που πέρασαν σε πολλές περιπέτειες, οι μόνες περιφέρειες που είναι σε μετάβαση είναι δύο. Είναι το Νότιο Αιγαίο και η Αττική, και όλες οι άλλες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ παλιά παίρναν μικρά ποσά, γιατί δεν είχαν ΑΕΠ τέτοιο που έπρεπε να διορθωθεί, τώρα φυσικό είναι να πάρουν διαφορά μεγάλη για να μπορέσουν ως λιγότερο ανεπτυγμένες, και επειδή έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό, να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Έτσι, η κατανομή που έγινε στις περιφέρειες και έγινε δύο συσκέψεις στην Αθήνα, η μία στις 30 του μηνός μεταξύ όλων των περιφερειαρχών και του Σένωσης Περιφερειών Ελλάδος, και μία με τη συμμετοχή όλου του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον Γενικό Γραμματέα, τον Υφυπουργό και τον Υπουργό. Και έτσι δόθηκαν οι αυξήσεις ανάλογα με τη διόρθωση που έγινε από την κατηγορία και από το ΑΕΠ που έχουμε μετρημένο σήμερα. Δεν έγιναν δηλαδή ρουσφέτια εντός εισαγωγικών που θα μπει κάθε κατηγορία για το νέο ΑΕΠ. Αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν νομίζω ότι είναι ουσιώδης η αύξηση, με την έννοια ότι κυρίως η αύξηση που μας έχει δοθεί, παράδειγμα στην περιφέρεια τη δικιά μας, το 23,8%, είναι αύξηση όχι στο ΕΤΠΑ, αλλά στο ΕΚΤ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που δεν ξέρω πόσα θα μας βάλουν από ευρωπαϊκής πλευράς να αντιμετωπίσουμε, και μας δίδεται κυρίως η αύξηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε όλες τις περιφέρειες. Από το καλοκαίρι του 2021 θα ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας που εισηγείται το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η συμπλήρωση μηχανογραφικών εισαγωγής σε δημόσια, ενώ οι φοιτητές θα μπορούν έως και να διαγράφονται σε περίπτωση παράβασης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή συμμετοχής σε επεισόδια βίας. Το σχέδιο για το εξεταστικό σύστημα, το όριο φοίτησης στα ΑΕΗ και το νέο σώμα φύλαξης των πανεπιστημίων παρουσίασαν σήμερα από κοινού Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ πρόκειται να απασχολήσει τη συγκλήτους των πανεπιστημίων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Προς διαβούλευση τέθηκε ήδη το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και την σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τις διοικήσεις της πλειοψηφίας των ιδρυμάτων. Το νομοσχέδιο που ανακοίνωσαν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
προκάλεσε έναν μερικό ευνηδιασμό στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς παρόλο που οι προθέσεις του Υπουργείου ήταν γνωστές και υπήρξε συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, δεν είχε αποσταλεί σχετικό κείμενο πάνω στο οποίο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από τα ιδρύματα. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων σε επίπεδο συγκλήτων, κάτι που θα γίνει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προκειμένου η Σύνοδος των Πριτάνων να λάβει και τις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερε ο Πρίτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Το νομοσχέδιο επιφέρει ριζικές αλλαγές στο καθεστώς πρόσβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα με τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να επιφέρει μειώσεις στον αριθμό των εισακτέων. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν και οι λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην πανεπιστημιακή αστυνομία, τις αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο αλλά και την ελεγχόμενη είσοδο στα ιδρύματα. Δεν έχει αλλάξει σε κάτι, πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει, κυρίως το κομμάτι περί της εισαγωγής των υποψηφίων στα πανεπιστήμια. Έχουν γίνει μερικές αλλαγές σε σχέση με αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ήδη υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των Πριτάνων, ήδη έχω μιλήσει με 5 συναδέλφους, άλλα πανεπιστήμια και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο προεδρεύει. Σε πρώτη φάση θα το αντιμετωπίσουμε στις συγκλήτους. Οπότε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την επόμενη εβδομάδα θα έχει συγκλήτο και θα έχει ιδιαίτερο θέμα όλο το σχέδιο νόμου, οπότε θα τοποθετηθούμε επ' αυτού. Οπότε θα είναι μια δύσκολη περίοδος, κυρίως στις αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται με τα μέτρα φύλαξη για τα πανεπιστήμια. Συνεχίζει να είναι η εκτίμησή μας ότι αυτό το σχέδιο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει. Τα συλλογικά όργανα έχουν αποφανθεί διότι η διαβούλευση είχε γίνει και το Δεκέμβριο και έχουν βγει ανακοινώσεις από όλες τις συγκλήτες, τα πανεπιστήμια, η συντριπτική πλειοψηφία, τουλάχιστον σε σχέση με το σύστημα φύλαξης όπως το είχε υπάρχει στο σχέδιο, με ειδικό αστυνομικό έργο το οποίο θα απευθύνεται και θα ελέγχεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκεί υπάρχει η διαφωνία μας και είναι καταγεγραμμένη αυτή η διαφωνία. Το σχέδιο όμως είναι σχέδιο το οποίο πάει προς συζήτηση και για ψήφιση στη Βουλή, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια υπάρχουν παρατηρήσεις και στα υπόλοιπα θέματα. Ένα σημαντικό θέμα υπάρχει είναι ο τρόπος εισαγωγής ο οποίος προτείνεται. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι περίπου το 20 με 30% των νέων οι οποίοι μέχρι στιγμής περνούσαν στα πανεπιστήμια θα μείνουν εκτός πανεπιστημίων με αυτές τις αλλαγές. Και βέβαια η εκτίμηση είναι ότι αυτά τα παιδιά θα οδηγηθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση είτε στα ιδιωτικά ΙΕΚ από τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση προς τα πανεπιστήμια μέσω κατακτηρίων, ενδεχόμενα και σε ιδιωτικά κολέγια τα οποία έχουν αποκτήσει πτυχιούχοι τους επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι θέματα για τα οποία έχουν εκφραστεί αντιδράσεις κυρίως από τις πολυτεχνικές σχολές και τις γεωπονικές σχολές και τις οικονομικές σχολές. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε ως σύνοδος. Αλλά σε πρώτη φάση είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει κυρίως τα πανεπιστήμια στη συγκλήτους. Είναι πάντως φαίνεται ότι το Υπουργείο προχωρεί άμεσα ώστε άμεσα να αρχίσουν να ισχύουν και τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Και ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο ότι αυτές οι αλλαγές απαιτούν και μια καλύτερη κατάσταση λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή, εκτός από την υποστελέχωση η οποία υπάρχει στα πανεπιστήμια, η οποία είναι διαρκής, ξεκίνησε και βάθινε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, επιδεινώθηκαν τα δεδομένα με την πανδημία. Τα οικονομικά προβλήματα και οι εκκρεμότητες των περισσότερων πανεπιστημίων είναι ανοιχτά. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες κανένας θα έπρεπε να μην δημιουργεί επιπλέον προβλήματα εσωστρέφειας. Όλο αυτό το οποίο επιχειρείται και όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες γίνονται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια στα πανεπιστήμια δεν αφήνουν τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν κανονικά. Εκτός από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω των συνθήκων, η συνεχής εναλλαγή νομοθετικών πλαισίων στα πανεπιστήμια δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Σας ευνηδίασα. Είμαστε και μοναδική χώρα η οποία κάνει τόσες πολλές αλλαγές στην παιδεία. Σας ευνηδίασα το γεγονός ότι τρέχουν τόσο γρήγορα οι διαδικασίες από πλευράς του Υπουργείου προς την εφαρμογή των αλλαγών. Αυτές είχαν εξαντληθεί πριν από 2 χρόνια όταν ανέλαβε η καινούργια κυβέρνηση. Η κυρία Κεραμέως από τον Σεπτέμβριο του 19 είχε εξαγγείλει 22 αλλαγές, οπότε αρκετές νομίζω ότι ήταν ήδη έτοιμες.
Απλώς τελευταία στιγμή έχουμε το κείμενο. Ενώ συζητούσαμε όλο το Δεκέμβριο αυτά τα θέματα, δεν είχαμε ένα κείμενο. Τώρα βλέπουμε το κείμενο, οπότε με βάση το κείμενο αυτό νομίζω θα συζητήσουμε κι εμείς και θα πάρουμε κάποιες θέσεις, αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αν μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής συζήτηση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων σχετικά με το ενδεχόμενο άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες να επιστρέψουν οι μαθητές των σχολείων στα Θρανία από την ερχόμενη Δευτέρα. Η Υπουργός είχε θέσει τους σχετικούς προβληματισμούς σχετικά με το αν μπορεί να ανοίξει μόνο η τρίτη λυκείου, κάτι όμως στο οποίο υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, καθώς οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα και στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Θέση για μία ακόμη φορά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και στο αδιέξοδο που συνεχίζει να υπάρχει με φόντο του λειτουργία των σταθμών μεταφόρτου, πήρε ο Περιφερειάρχης, πήρε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στην αντιπαράθεση, μεταξύ που συνεχίζει να μένεται μεταξύ των αυτοδιοικητικών με τον αναγκαστικό σύνδεσμο για την μελέτη λειτουργίας των ΣΜΑ. Αναφέρθηκε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα ο πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος του αναγκαστικού συνδέσμου Θωμάς Μπέγκας. Μέσω δηλώσεων, διαρροών, απαντήσεων, δημοσιογραφικών ερωτημάτων και προσφυγών διεξάγεται προς το παρόν η πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια, αφού ακόμη δεν φαίνεται να υπάρχει ένα πεδίο συνεννόησης τόσο μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης όσο και μεταξύ των δημάρχων. Και μπορεί να έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συνεδριάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης, όμως αποτέλεσμα δεν υπάρχει και έτσι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ προχωρά τον δικό της σχεδιασμό και τη μελέτη για τη διαχείριση των σταθμών μεταφόρτωσης για 10 χρόνια περίπου, παρά τις αντιρρήσεις του μεγαλύτερου Δήμου της Περιφέρειας, αλλά και το γεγονός πως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ούτε η κατασκευή όλων των σταθμών μεταφόρτωσης, ούτε η δοκιμαστική λειτουργία. Είναι σαφώς άξιο απορίας γιατί δεν μπορεί να βρεθεί συμβιβαστική λύση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες με τρόπο που θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή και ομαλή λειτουργία σε όλα τα στάδια της ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και το μειωμένο όσο είναι δυνατόν κόστος για τους πολίτες. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης επανέλαβε ερωτηθεί σχετικά πως η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία αποτελεί όρο για την παραλαβή του έργου των σταθμών μεταφόρτωσης, την οποία, όπως σημείωσε, θα πρέπει να δημοπρατήσει ο ΦΟΣΔΑ. Από την πλευρά της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του αντιπρόεδρος Θωμάς Μπέγκας στο Ήπειρο στη Βιέννα, η δοκιμαστική λειτουργία αφορά τον σταθερό εξοπλισμό και τον κινητό εξοπλισμό, με τον τελευταίο να έχει παραλυφθεί πλήρως. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πάμε στην διαδικασία, αν θέλετε, για να βάλουν όλες τις πλευρές, γιατί ενδεχομένως χρειάζεται να μπει νερό στο κρασί και από όλες τις πλευρές για να μπορέσουμε να πορευθούμε τα επόμενα χρόνια και να πετύχουμε το στοίχημα. Γιατί λοιπόν ο αναγκαστικός σύνδεσμος δεν επέλεξε να πάει στη δοκιμαστική λειτουργία για ένα χρόνο, για να έχουμε τα κόστη τα ακριβή και πάμε... που προβλέπεται κιόλας έτσι αυτή η δοκιμαστική λειτουργία και να πάμε με συγκεκριμένα κόστη να κάνουμε μετά για 10-12 χρόνια. Γιατί ένα από τα επιχειρήματα των δημάρχων είναι ότι πάμε να δεσμεύσουμε για πολλές και τις επόμενες τους επόμενους δημάρχους, τις επόμενες δημοτικές αρχές. Ακούστε με, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα. Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε για λογαριασμό του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει κάποια έργα που είναι στο σχεδιασμό της σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων. Ήταν το εργοστάσιο, στην επόμενη φάση η σταθμή μεταφόρτωσης και ερχόμαστε σήμερα εμείς σαν φορέας να λειτουργήσουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Μέσα στη σύμβαση την οποία είχε υπογράψει η Περιφέρεια Ηπείρου με τον ανάδοχο κατασκευής των σταθμών μεταφόρτωσης, πράγματι εμπεριέχεται και ο όρος δοκιμαστική λειτουργία για 6 μήνες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατασκευή των σταθμών μεταφόρτωσης έχουν δύο διακριτά μέρη. Το ένα μέρος είναι ο σταθερός εξοπλισμός, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάζονται μέσα στον χώρο των σταθμών μεταφόρτωσης, τα σιλό, οι χωάνες, και από την άλλη μεριά είναι ο κινητός εξοπλισμός, τα οχήματα, τα κοντέινερ κτλ. Ο κινητός εξοπλισμός σήμερα έχει παραλυφθεί πλήρως από την περιφέρεια και μπορεί να παραδοθεί στο φορέα. Δοκιμαστική λειτουργία λοιπόν υφίσταται επί του σταθερού εξοπλισμού των σταθμών μεταφόρτωσης. Εάν λοιπόν ξεκινήσει σήμερα η περιφέρεια να κάνει τη δοκιμαστική λειτουργία, ξέρετε τι θα συμβεί, κυρία Σταύρου, και αυτό ίσως είναι το αδύναμο σημείο της σύμβασης. Οι Δήμοι θα πηγαίνουν στα σκουπίδια του σταθμού μεταφόρτωσης,
θα φορτώνονται, θα συμπιέζονται, θα γίνονται ό,τι είναι να γίνει από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις των αθμών μεταφόρτωσης και, και στη συνέχεια τα σκουπίδια θα μένουν στο χώρο του σταθμού μεταφόρτωσης. Γιατί κάποιος πρέπει να τα μεταφέρει. Η σύμβαση της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης στη δοκιμαστική λειτουργία δεν συμπεριλαμβάνει πουθενά την μεταφορά των απορριμμάτων από του σταθμού μεταφόρτωσης στο εργοστάσιο. Άρα λοιπόν τι θα έχουμε, μια χωματερή, δοκιμάζοντας για 6 μήνες τις σταθερές εγκαταστάσεις του σταθμού μεταφόρτωσης, απλώς θα πηγαίνουμε σκουπίδια για να δούμε αν συμπιέζονται καλά, εάν κυλάνε καλά μέσα στις χωάνες και πηγαίνουν στα κοντέινερς και μετά ποιος θα τα μεταφέρει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μελετήσαμε πολύ σοβαρά ως φορέα αυτό το ζήτημα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να ενσωματώσουμε τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού των σταθμών μεταφόρτωσης μέσα στο διαγωνισμό για τη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης. Θα υπάρξει ο ανάδοχος, θα υπάρξει το προσωπικό του ανοδόχου, ο κατασκευαστής των σταθμών μεταφόρτωσης, ο συμβασιοποιημένος με την περιφέρεια, θα ολοκληρώσει την υποχρέωσή του να εκπαιδεύσει για 6 μήνες μέσω της δοκιμαστικής λειτουργίας το προσωπικό του αναδόχου για να μπορούν να δουλεύουν αυτά τα συστήματα και έτσι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία. Αλλιώς, έτσι όπως νοούν κάποιοι τη δοκιμαστική λειτουργία από τη μεριά της περιφέρειας, δεν λύνουμε το ζήτημα της μεταφοράς των απορριμμάτων από τους σταθμούς μεταφόρτωσης προς το εργοστάσιο. Να γίνει σαφές αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο πραγματικά ας το συζητήσουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που η περιφέρεια έχει την υποχρέωση να κάνει την εξάμεινη μέσω της σύμβασης αυτής, μάλλον ο ανάδοχος της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης, να κάνει τη δοκιμαστική λειτουργία μέσω της σύμβασης περιφέρειας, ας χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, τουλάχιστον για αυτό το εξάμεινο, και τη μεταφορά, να αναλάβει την ευθύνη της μεταφοράς από τους σταθμούς μεταφόρτωσης προς το εργοστάσιο, για να μπορέσουμε να βρούμε μια πιθανά άλλη λύση. Σε ό,τι αφορά στην ανάληψη του κόστους μεταφοράς από την περιφέρεια, φαίνεται πως η τελευταία είναι κάτι που δεν προτίθεται να κάνει, αλλά και κάτι που δεν έχει συζητηθεί μεταξύ τους. Η μεταφορά των απορριμμάτων έγινε από εμάς όταν έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς, κάποιοι το είδανε ότι δεν έπρεπε να το κάνουν. Τώρα αυτό τέλειωσε. Οι 6 μήνες όμως είναι όρος μέσα στα όλα για να παραλάβω εγώ τους εξοπλισμούς. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια θέματα που δεν μπορούν να περάσουν αλλιώς. Αν δεν θέλουν 6 μήνες δοκιμαστική λειτουργία, την κάνουν 1 χρόνο την δοκιμαστική λειτουργία και μετά ο καθένας να αναλάβει τα πάντα, αλλά θα ξέρουμε και 5 πράγματα παραπάνω. Και θα έχουμε δει ότι αυτά τα μηχανήματα που αγοράζουμε μπορούν να παραλυφθούν οριστικά. Είναι μέσα στους όρους της διακήρυξης. Μπορώ να τα αλλάξω εγώ αυτά. Και μάλιστα ελεγχόμαστε γι' αυτά. Και από την ΕΔΕΛ και ευρωπαϊκά. Δεν έχει έρθει κανένας να συζητήσει, ούτε από τη μία πλευρά που λένε θέλουμε χωριστά στα Γιάννενα, ούτε από την πλευρά που λένε ότι θα κάνουμε 10 ή 12 χρόνια δημοπρασία. Και σε αυτό το σημείο περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιους νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννα, από 2 έως 7 στη Θεσπρωτεία, από 2 έως 9 στην Άρδα και από 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή στο μικροσκόπιο σε μια συζήτηση για την στρατηγική διαχείριση της πανδημίας με το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ αλλά και μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εκ μέρους του ΠΑΜ Υγείας Πρόνοιας, τον Γιώργο Πρέτζα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.